Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για αυτό το πολύ ωραίο γεγονός. Βλέπω ένα θέατρο σχεδόν γεμάτο με πολλούς νέους παρόντες, ο κύριος Πρέσβης είναι εδώ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Ερετή κύριοι πρέσβεις, γυναίκες και ανδρες που εκπροσωπείτε πρεσβείες που βρίσκονται στην Αθήνα, αγαπητοί συνάδελφοι από τον Ακαδημαϊκό Κύκλο, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί φίλοι από τις τρεις ενώσεις. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής, εν ονόματι του Διευθυντή μας, αλλά και φυσικά του κυρίου πρέσβη εδώ στην Ελλάδα, να απευθύνω την ακτήρια ομιλία και να δώσω απευθείας το λόγο στον κύριο πρέσβη, τον κύριο Πατρίκ Μεζενάβ. Καλησπέρα σε όλους. Ακριβώς είμαι στο ίδιο μήκος κύματο με τον Μωαμέντ και φυσικά ευχαριστούμε πολύ τον Νικολά Εμπέλα, τον οικοδεσπότη μας. Είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω αυτό το αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου γεμάτο όπως είναι απόψε και κυρίως είναι γεμάτο με νέους, με νέους αγόρια και κορίτσια και φυσικά η συγκεκριμένη νύχτα είναι αφιερωμένη σε εκείνους, διότι μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Θητεία του Ενεργού Πολίτη. Πάρα πολύ γρήγορα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της ημερίδας, είναι αρκετοί, αλλά... Θα προσπαθήσω να ευχαριστήσω τους πιο βασικούς, τις ενώσεις πρώτα απ' όλα, που έχουν διοργανώσει τη εργασία απόψε. Πρώτα απ' όλα την ECOGENIA, είναι μια ένωση, ένας ελληνικός οργανισμός. Επίσης την Unis Cité. Είναι ένας σύλλογος για μια ευρωπαϊκή θητεία του ενεργού πολίτη, που είναι τρεις ενώσεις, πρώτον ένας ελληνικός οργανισμός και δύο γαλλικοί οργανισμοί που ήθελαν να λάβουν αυτή την πρωτοβουλία για να μπορέσουν να είναι εδώ απόψε, έτσι ώστε να συνομιλήσουμε για την ευρωπαϊκή θητεία του ενεργού πολίτη. Φυσικά και... Δυστυχώ, η επικαιρότητα βρίσκεται κάπου αλλού, όπω το γνωρίζετε όλοι. Η πραγματικότητα είναι αυτή την οποία γνωρίζουμε εδώ και μέρε και βρίσκεται στην Ουκρανία. Είναι μια τραγική κατάσταση και θα έλεγα ότι πραγματικά τα ρακουνά, τα θεμέλια του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης αλλά και της ασφαλείας στην Ευρώπη. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς αυτή η συνάντηση η οποία μας συνενώνει απόψε είναι τόσο σημαντική, διότι είμαστε πεπισμένοι ότι τώρα παρά ποτέ πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, πρέπει να είμαστε μαζί, αλληλέγγυοι, να υφάνουμε κοινωνικούς δεσμούς, και φυσικά θα πρέπει μαζί να καταδείξουμε έργα τα οποία κινούνται προς τη λογική μιας Ευρώπης πιο ανθρώπινης, πιο αλληλέγγυας, πιο κοινωνικής, με μια λέξη πιο αδελφικής. Όπως γνωρίζετε, αυτό που κάναμε εμείς ήταν πολύ συγκεκριμένο. Εμείς οι Γάλλοι και οι Γερμανοί την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην δεκαετία του 1960, μόλις ορθοποδήσαμε, θερμοθετήσαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ήταν μια πρωτοβουλία τη γαλλο γερμανικης διότι τότε, την εποχή εκείνη, οι προπάτορές μα πίστεψαν ότι αυτός ο πολιτικό δεσμό, ότι αυτός ο δεσμός άρρηκτο, θα έλεγα, αυτός ο πολύ στενό και πολύ ισχυρό δεσμό μεταξύ, μεταξύ μα, ο οποίο είχε θα περνούσε μέσω τη νεότητα. Και αυτό το έργο είναι ακριβώ αυτό το έργο του ενεργού πολίτη. Φέρει αυτή τη σφραγίδα. Είναι η ίδια έμπνευση, διότι μέσω ημών, μέσω των δεσμών που δημιουργείτε εσεί ή που έχετε δημιουργήσει ή αυτού που θα δημιουργήσετε στην Ευρώπη, μέσω του ενεργού πολίτη, αυτοί οι δεσμοί μα προστατεύουν. Φυσικά από μελλοντικέ τραγωδίες. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, εγώ ελπίζω πάρα πολύ και να αποθέτω τι ελπίδε μου στην ευρωπαϊκή διάσταση τη Ευρωπαϊκή Θητεία Ενεργού Πολίτη, που έω τώρα υπάρχει μόνο σε μία εθνική βάση. Πιστεύω ότι η Γερμανία ήταν η πρωτοπόρος σε εθνικό επίπεδο αυτής της θητείας ενεργού πολίτη. Άλλα κράτη ήδη έχουν εμπλακεί σε πάλι σε μια εθνική βάση. Η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, όπως και άλλες εμπειρίες υπάρχουν στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε μια εθνική βάση, ακόμη και αν βρίσκονται σε πιο συνετό επίπεδο, στη Μάλτα, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στις κάτω χώρες, στη Φιλανδία. Και φυσικά υπάρχει κάτι ανάλογο, υπάρχουν κάποιες θριαλίδες αυτού που θα είναι η θητεία ενεργού στην Εστονία, στην Πολωνία και στην Τσεχία. Γι' αυτόν τον λόγο ευχαριστώ θερμά του συναδέλφου μου που εκπροσωπούν τις διαφορετικές πρεσβείες της ΕΕ διότι από καλοσύνη του είναι εδώ απόψε. Δύο λόγια για τη Γαλλία. Θα ήθελα να σα πω ότι η γαλλική εμπειρία τη θητεία του Εργοπολίτη δημιουργήθηκε δια νόμου. Θα επανέλθω σε αυτό το 2010. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι περίπου 130.000 νέοι Γάλλοι υπό την άγρυπνο βλέμμα των γαλλικών οργανώσεων 130.000 νέοι Γάλλοι ήδη έχουν απολαύσει την υπηρεσία αυτών των υπηρεσιών για τη θητεία του ενεργού πολίτη. Οι αριθμοί θα μεγαλώσουν φυσικά. Όλο και πιο πολλοί νέοι ενδιαφέρονται για αυτού του μηχανισμού και φυσικά εσεί οι γαλλικέ ενώσει. Πιστεύετε και ελπίζετε ότι προσεχώ περίπου 200.000 νέοι Γάλλοι κάθε έτος θα μπορούν να απολαύσουν αυτόν τον μηχανισμό. Έτσι λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα, η ευκαιρία να εμπλακούν, να δώσουν χρόνο στην κοινωνικότητα, στην κοινότητα και στους υπολείπους. Από το 2015 και εντεύθυνση στη Γαλλία, αυτή η θητεία του εργού πολίτη έχει γίνει καθολική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 20 μπορούν να αιτηθούν την εμπλοκή τους, δηλαδή να μπουν σε αυτή την θητεία του πολίτη στο γαλλικό πλαίσιο με έναν στόχο. Με τον στόχο δηλαδή πρώτα απ' όλα να αποκτήσουν μια προσωπική εμπειρία που θα τους εμπλουτίσει και ταυτόχρονα να ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή αλλά και την ε, κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία σήμερα είναι σημαντική. Γιατί έχουμε βρεθεί εδώ απόψε διότι η Ελλάδα δεν αποτελούσε ακόμη κομμάτι αυτής της Ένωσης Κρατών Μελών που ήδη είχαν ασχοληθεί με τη θητεία του εργοπολιτικού. πολιτή. Γιατί λοιπόν μιλάμε σήμερα γι' αυτό στην Ελλάδα. Διότι πιστεύουμε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα. Η ώρα να δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτές τις εμπειρίες που εδράζονται σε εθνικό επίπεδο. Και μάλιστα είναι μια πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει η Γαλλία, επευκαιρία τη της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια προσωπική πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου, του κ. Μανουέλ Μακχού, να υποφεληθούμε όλοι από τους επόμενους έξι μήνες έτσι ώστε να εργαστούμε και να αναδείξουμε την ευρωπαϊκή πτυχή αυτών των θητιών του ενεργού πολίτη που βρίσκονται σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό ο κύριος Πρόεδρος πρότεινε τη δημιουργία ενός μιας υπηρεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί τη βάση εθελοντική. Μια μιας διάρκειας 6 μηνών, έτσι ώστε όλοι οι νέοι από 18 έως 25 έτη να ενταχθούν σε αυτό, εάν φυσικά το επιθυμούν. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου αυτή η υπηρεσία του ενεργού πολίτη δεν υπάρχει, πιστεύουμε ότι κάποια βήματα φαίνονται αναγκαία ή τουλάχιστον εναπόκεινται στις ελληνικές υπηρεσίες. Πρώτον, η Ελλάδα, όπως τα κράτη-μέλη που δεν απολαμβάνουν ήδη μια τέτοια υπηρεσία, η Ελλάδα πρέπει να καθορίσει το νομικό πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας. Το δικό μας μοντέλο, δηλαδή το γαλλικό μοντέλο, δεν είναι καλύτερο από τα άλλα, δεν είναι καλύτερο από όλα όσα έχουν δημιουργηθεί στα κράτη-μέλη που ήδη ανέφερα, μπορώ εγώ απόψε φυσικά υπό τη σύμφωνη γνώμη των γαλλικών οργανώσεων ότι αυτός ο μηχανισμός υπάρχει, δημιουργήθηκε δια νόμου το 2010, το είπα, υπάρχει, λειτουργεί και όπως θύμισα προσελκύει έναν αριθμό νέων Γάλλων που αυξάνει όλο ένα και περισσότερο. Κύριε Υπουργέ, πολύ απλά... Θέλω να πω το εξή εάν ενδιαφέρεστε από το γαλλικό νομικό πλαίσιο που έχουμε δημιουργήσει, αν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για την Ελλάδα, τότε φυσικά θα είμαστε ιδιαίτερο ευτυχεί να συνεργαστούμε σε αυτή τη βάση. Κάθε κράτος μέλος θα δημιουργήσει τη δική του υπηρεσία ενεργού πολίτη. Στη συνέχεια, και αυτό είναι το πνεύμα τούτη τη πρωτοβουλία που κομίζουμε κατά τη διάρκεια τη Γαλλική Προεδρία. Εμεί πρέπει να καθορίσουμε του τρόπου την προσέγγιση μεταξύ αυτών των εθνικών υπηρεσιών. Άρα εναπόκειται σε εμά να θεσπίσουμε τους κανόνες μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας που με τη σειρά του θα επιτρέψει σε όλους τους Ευρωπαίους νέους που το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυτή την εμπειρία της κινητικότητας στην Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ τη Ελλάδο, για αυτόν τον λόγο ήθελα να είστε παρόντε εδώ και σα ευχαριστώ θερμά, διότι απαντήσατε θετικά στην πρόσκλησή μα. Θα έλεγα ότι σε αυτό το επίπεδο αυτέ οι συζητήσει αποσκοπούν και σε εσά, διότι απόψε θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τους εκπροσώπους τριών τον των τριών ενώσεων που είπα πιο πριν. Την Εκοζίνια, την Ουνισίτε και τον Σύλλογο Ευρωπαϊκής Θητείας του Ενεργού Πολίτη. Διότι αυτός ο τελευταίο σύλλογος δημιουργήθηκε το 2020 και μάλιστα έλαβε, έλαβε το βραβείο Καρλομάγνου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε τα μέλη αυτής της ενώσεως που θα μοιραστούν τις εμπειρίες οι οποίες οδήγησαν σε όλο αυτό, θα σας διηγηθούν τις εργασίες που τους έφεραν στο και θα σας διηγηθούν τις εμπειρίες που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καταλήγω λέγοντας Πολύ απλά ότι το απόψινό γεγονός είναι πολύ σημαντικό γιατί η ελληνική κυβέρνηση, εάν το επιθυμεί, μπορεί να σκεφτεί τη δημιουργία μια εθνική υπηρεσία, ενεργού πολίτη, που θα έχει ανοιχτέ τι πόρτε προ μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή υπηρεσία. Και αν η ελληνική κυβέρνηση εξελιχθεί προ αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα είναι μια τεράστια ευκαιρία η οποία θα προσφερθεί στου νέου Έλληνε. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σα. Δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό Εργασία. Et merci Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ όλοι και σε τόση πολύ μα συγκινεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρέσβη. Ο κύριο Πρέσβης ήδη, ήδη, μίλησε για τον Έλληνα Υπουργό. Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε δύο Έλληνε Υπουργού. Δίνω αμέσω τον λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, τον Έλληνα Υπουργό. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. κύριε πρέσβη της Γαλλίας, κύριοι πρέσβης, αγαπητές συνάδελφε, κυρίες και κύριοι, είμαι χαρούμενος που με απόψε εδώ. Είναι μια πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας. Περνούσα ένα σημαντικό τμήμα της ζωής μου στη Γαλλία για 13 χρόνια, καθώς τόσα χρόνια ήμουν ευρωβουλευτής και μια εβδομάδα φο... το μήνα ήμουν πάντοτε στο Στρασβούργο. Επομένως είναι μια χώρα που έχω στην καρδιά μου Α, και επίσης θέλω να πω ότι οι προτάσεις οι πρόσφατες του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης έφεραν τη Γαλλία, μιλάω για μένα ακόμα πιο κοντά στην καρδιά μου διότι παίζει ένα ηγετικό ρόλο η Γαλλία μέσω της Γαλλικής Προεδρίας στην Ευρώπη και δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε ανεξάρτητα με το αν υπάρχουν επιμέρους διαφορές σε προτάσεις που έχουν κατατεθεί διότι η Ευρώπη δεν προχωρεί μπροστά χωρίς πίστη και χωρίς όραμα. Οι προτάσεις λοιπόν του Εμμανουέλ Μακρόν υπογραμμίζουν ακριβώς αυτό ότι είναι ένας πολιτικός ηγέτης με πίστη και με όραμα στην Ευρώπη. Έλεγα στον πρέσβη, ότι, τον κύριο Μεζονάβ, ότι μου έκανε εντύπωση ότι είστε τόσοι πολλοί απόψε εδώ πέρα και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ότι είστε πολλές και πολλοί νέοι ε, το λέω αυτό γιατί κάμια φορά υπάρχει αδιαφορία για τέτοιου είδους εκδηλώσεις και ειδικά για αυτήν την εκδήλωση θα ήταν άδικο να υπήρχε αδιαφορία από τους νέους γιατί η εκδήλωση αφορά τους νέους αλλά και η Ευρώπη, μην το ξεχνάμε, αφορά τις νέες και τους νέους. Είναι υπόθεση για το μέλλον, οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία μας το υπενθυμίζουν. Μας δείχνουν την προστιθέμενη αξία που έχει η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Δεν είναι αυτονόητη η υπόθεση η ειρήνη και η ευημερία. Μας το έδειξαν πριν από κάμποσα χρόνια οι συγκρούσεις στην Τεογενικοσλαβία και Μα το υπενθυμίζει με ακόμα σκληρότερο τρόπο αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και δείχνει ότι άξιζε και με το παραπάνω η ιδέα των πατέρων της Ευρώπης να χτίσουν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, δεν έχει σημασία το όνομα, ακριβώς για να δρομολογήσουν εξελίξεις ειρήνης, κυρίως για τους νέου της Ευρώπης. Επομένως, με αυτό το πνεύμα αντιμετωπίζουμε και τη σχετική πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας. Αυτήν που συζητάμε σήμερα την Ευρωπαϊκή Θητεία του Πολίτη. Άλλωστε είναι μια πρωτοβουλία που έχει τις βάσεις της σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες που ήδη έχουν αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ας πούμε είναι το πολύ πετυχημένο πρόγραμμα Εράσμους που θεσπίστηκε από το 1987 και το οποίο έχει δώσει τη δυνατότητα σε 10 εκατομμύρια νέες και νέους να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να δουν πώς λειτουργούν τα συστήματα εκπαίδευσης, ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια. Δεν είναι μικρό πράγμα. Καθόλου μικρό και καθόλου αυτονόητο. Η εμπειρία που αποκτάται από αυτό το πρόγραμμα και η επαφή ε, με διαφορετικές χώρες και με κάπως διαφορετικές αντιλήψεις γιατί έχουμε κοινού παρονομαστές στην Ευρώπη αλλά έχουμε κάθε χώρα και τη δική της ιδιαιτερότητα. Αντίστοιχη φιλοσοφία και στόχευση διαπνέει και το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοώ που δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε 50.000 νέε και νέου να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα προ όφελο κοινοτήτων και ατόμων στην Ευρώπη. Ε, τώρα με την πρωτοβουλία Μακρόν για την Ευρωπαϊκή Θητεία Πολίτη, στο έδαφο του εθελοντισμού πάντοτε, σε αυτό το πεδίο, υπάρχει μια καινούρια πρόταση που η Γαλλία για ό,τι την αφορά έχει ξεκινήσει να την προχωρεί και λέει ο πρόεδρο Μακρόν, πώ αξίζει να το δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω πως αξίζει. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν είμαι έτοιμο να σας πω σήμερα τις τεχνικές λεπτομέρειες. Άλλωστε πρέπει να συζητήσει κανείς περαιτέρω με τη Γαλλία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να δούμε τις οικονομικές παραμέτρους του όλου εγχειρήματος. Αλλά ό,τι αφορά στους νέους, πρέπει να μπαίνει σε προτεραιότητα. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας, αυτή είναι η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και με αυτόν τον τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο συνάδελφος Χρήστος Τηλιανίδης, στο δικό του Υπουργείο για την ε, κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, έχοντας διατελέσει και ο ίδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα περασμένα χρόνια, την περασμένη περίοδο, είμαι βέβαιος ότι θα έχει την ίδια αντίληψη. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε για να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη. Διότι συνδυάζει εδώ δύο διαφορετικές ιδέες με αυτή την πρωτοβουλία. Εδώ, ε, από τη μια πλευρά έχει τον εθελοντισμό, ε, με την πολύ μεγάλη αξία που έχει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα για την κοινωνία μας και από την άλλη πλευρά έχει το συνδυασμό του εθελοντισμού με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση. Άρα, όπως λέει μια ελληνική παροιμία, πώς θα το μεταφράσετε στα γαλλικά, δεν ξέρω, με ένα μπάρο δυο τριγόνια. Ε, επομένως, αγκαλιάζουμε αυτή την πρωτοβουλία και αγκαλιάζουμε ως κυβέρνηση της ελληνικής δημοκρατίας κάθε πρωτοβουλία που στηρίζεται πάνω σε ιδεώδη. Διότι η ζωή μας δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με χρήματα, δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ περισσότερο με τον κινησμό. Χρειαζόμαστε τα ιδεώδη, τις αρχές, την έμπνευση στην ζωή μας και στην καθημερινότητα μας. Και εδώ είναι μια πρωτοβουλία που τα συνδυάζει όλα αυτά. Κύριε Πρέσβη, βλέπουμε πολύ θετικά την πρωτοβουλία του ε, Προέδρου Μακρόν και είμαστε στη διάθεσή σας προφανώς για να συζητήσουμε περαιτέρω για μια ιδέα που υπηρετεί την Ευρώπη, που υπηρετεί τους νέους, που υπηρετεί το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Τώρα, ο λόγο τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, επικεφαλή πολιτικής πολιτική προστασία και τη κλιματική αλλαγή. Παρακαλώ. Κύριε Πρέσβη τη Γαλλία, κύριε Πρέσβη, φίλε Κωστή Χατζηδάκη, κύριε Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, είναι όντως μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την εκδήλωση απόψε γιατί την θεωρώ ως μια συμβολική αλλά και σημαδιακή εκδήλωση ειδικά με αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και στα σύνορα της Ευρώπης. Μου θύμισε ο Γκωστής Ζουχατζηδάκης και μένα τις εμπειρίες μου στο Στρασβούργο που είναι συγκινητικές γιατί είναι μια πόλη σύμβολο για όλους μας, επειδή εκεί χτυπάει η καρδιά ακριβώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χτυπάει η καρδιά της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, χτυπάει η καρδιά της ειρήνης στην Ευρώπη. Και πρέπει να συγχαρούμε τον Γάλλο Πρόεδρο για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και τη Γαλλική Προεδρία, η οποία ακριβώς μέσα σε αυτό το εξάμεινο προτείνοντα μεταξύ άλλων και αυτή την πρωτοβουλία έρχεται να ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό όραμα. Γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό όραμα και μια πρωτοβουλία που ενισχύει ακριβώς την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και αποδεικνύοντας τη δυναμική της Γαλλικής Προεδρίας δίνει έμφαση στις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Και όπω είπε και ο Κωστή Χατζηδάκη, δεν υπάρχει ζωή δίχω ιδεώδη. Αλλιώ δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε. Οι άνθρωποι με το ηθικό μας ανάστημα, οι Ευρωπαίοι με την επιμονή και την αιμονή να δώσουμε αυτές τις αρχίες και αξίες του δυτικού του ελεύθερου κόσμου προς όλη την ανθρωπότητα. Θεωρώ ότι, και όπως υπόθηκε και από τον Κωστή, η ελληνική κυβέρνηση αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία γιατί εκτός των άλλων δημιουργεί αυτή την αίσθηση των νέων Ευρωπαίων να συμβάλλουν στο συνανίκη, ότι είμαστε μια οικογένεια και στο να αποκτήσουν οι έννοιες ενότητα και αλληλεγγύη ουσιαστικό νόημα. Είναι πολύ ωραίο το αίσθημα να απευθύνεσαι σε τόσο νεαρό ακροατήριο. Και σκεφτόμουν πριν ότι είμαστε λίγοι που απλώ ανεβάζουμε το μέσο ρολικία. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να είσαι σε μια τέτοια συγκέντρωση. Ε, και έστω και να ανεβάζει το μέσο ρολικία, όπω εγώ και κάποιοι άλλοι μαζί μου. Ε, αλλά επανερχόμενο σε αυτά που είπε και ο Κωστή, τι είναι το πρόγραμμα Εράσμου. τι έχει προσφέρει το πρόγραμμα Εράσμο έχει χτίσει στην Ευρώπη ένα νέο κίνημα ευρωπαϊκής συνύπαρξης, ευρωπαϊκής κουλτούρας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θυμάμαι τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή, τον Γιούρκη Κατάινεν και τη Φεντερίκα Μοκερίνη που ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εράσμος. Και ήταν συγκινημένοι όταν μιλούσαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Εράσμος από την αρχή και το πώς τους έδωσε αυτή την αίσθηση της ευρωπαϊκής συμμετοχής και να φτάσουν μέχρι το επίπεδο του Επιτρόπου. Η εμπειρία του Εράσμους για όσους από εσά έχετε συμμετάσχει είναι μια εμπειρία που αποδεικνύει ότι η Ευρώπη είναι μία, είναι αδιέρετη έστω και με κάποιες διαφορετικότητες σε ό,τι αφορά την κουλτούρα. Και υπόθηκε και πριν εμείς οι Έλληνες είμαστε τόσο κοντά στους Γάλλους. Και ως νοοτροπία και ως πολιτική σκέψη μας έχουν βοηθήσει τόσο πολύ ακόμα και τώρα. Λέγαμε τον κύριο Πρέσβη για την περίοδο της δικτατορίας. Πόσοι Έλληνες είχαν μείνει τότε στο Παρίσι ακριβώς αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα του ότι ήταν μικρέ, αλλά ήταν φιλοξενούμενοι στη Γαλλία. Αυτά δεν τα ξεχνά ποτέ κανείς κύριε Πρέσβη. Γι' αυτό οι δεσμοί Ελλάδο και Γαλλία, Ελληνισμού και Γαλλία είναι πολύ, πολύ, πολύ βαθύ. Πολλοί στέκουν σε στερεέ δομέ. Και εδώ επιτρέψτε μου να μιλήσω και λίγο ω Κύπριο. Δεν ξεχνάμε ποτέ ω Κύπρο ότι πάντα η Γαλλία είναι δίπλα μα. Μα θύμισε ο Αγωστής ο Χαζιδάκη και το Σώμα τη Αλληλεγγύη. Ήμουν από του εμπνευστέ ω επίτροπο αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη και θυμάμαι τις μεγάλες συζητήσεις ότι μήπως θα δημιουργήσει μια αλληλοεπικάλυψη με το Εράσμους ή κάτι ανάλογο. Και θυμάμαι τον Ζαν Κλοντ ως πρόεδρο της Επιτροπής που είπε πρέπει να χτίζουμε και να συμπληρώνουμε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής. Αυτό έκανε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης του Εράσμους. Αυτό κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Θητεία του Ευρωπαίου Πολίτη χτίζουμε το ένα πάνω στο άλλο, συμπληρώνουμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ακριβώς για να δημιουργήσουμε αυτό που μας χρειάζεται όλους. Νέους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα βοηθούν συνεχώς στο να αποκτούμε την κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα αλλά και ώστε να δρούμε στην πράξη ως Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι που πιστεύουμε στην αλληλεγγύη, Ευρωπαίοι που πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας στην Ευρώπη. Πριν έρθω εδώ και θα, θα σας το ομολογήσω και θα τελειώσω γιατί δεν νομίζω χρειάζεται να μιλάμε πολύ είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να μεταφέρουμε ένα παιδί από ένα κατεστραμμένο νοσοκομείο του Κιέβου μέσω κάποιων ανθρωπιστικών οργανώσεων ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών οργανώσεων να φτάσει στο ΛΒΟΦ και μετά να φτάσει στην Πολωνία. Όταν έφτασε στα σύνορα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώ οι νέοι Ευρωπαίοι εθελοντέ περίμεναν εκεί για να μεταφέρουν αυτό το παιδί, ο οποίο είχε υποστεί μια επέμβαση, καρπό στον εγκέφαλο, για να φτάσει σε ένα πολωνικό νοσοκομείο και ακριβώς να του δοθεί η σωστή περίθαλψη και να επιβιώσει μαζί με τη μητέρα του. Εγώ το έμαθα, γιατί είχε μια σχέση με την Κύπρο. Ε, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη με στερήπια του πολέμου. Είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη που σώζει ζωέ στι πιο δύσκολε στιγμέ. Οι νέοι Ευρωπαίοι είναι εκεί στα σύνορα αυτή τη στιγμή, έτοιμοι να μπουν μέσα στην Ουκρανία και να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να σώσουν ζωέ. Να σώσουν παιδιά με το να προσφέρουν ένα γάλα, να σώσουν μεγάλη ηλικία άτομα με το να δώσουν μια κουβέρτα. Αυτή είναι και η Ευρωπαϊκή Θητεία που προσφέρει σήμερα η Γαλλική Προεδρία και ο πρόεδρος Μακρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργοί, Διότι πραγματικά Ανοίξατε τη συζήτηση. Θέσατε το πλαίσιο, απαντώντα στην έκκληση του Προέδρου Μακρόν για την επέκταση αυτή τη θητεία του Εργοπολίτη στην Ελλάδα. Να σκεφτούμε το πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Και φυσικά οι ενώσει που έχουν μια εταιρική σχέση, μιλάω για την ΙΣΙΤΕ, μιλάω για τον Σύλλογο Ευρωπαϊκή Θητεία του Εργοπολίτη και για την ΕΚΟΖΗΝΙΑ. Είναι στη διάθεσή σα εδώ και φυσικά. Μπορούμε όλοι μαζί να σκεφτούμε με τις δικές μας ομάδες έτσι ώστε να εξελίξουμε αυτό το εθνικό πλαίσιο, να το δημιουργήσουμε κατόπιν να το εξελίξουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και φυσικά η Ελλάδα να αποκτήσει αυτή τη δυναμική. Μετά την εισαγωγή θα περάσουμε σε κάτι άλλο και φυσικά εγώ θα αυξήσω τον μέσο όρο αλλά θα αφήσουμε τον χώρο στους νέους γιατί απόψε, απόψε λοιπόν είχαμε κάτι διαφορετικό πιο πριν είχαμε κάποια σεμινάρια, κάποια εργαστήρια τα οποία εργαστήρια διήρκησαν από τις 4.30 έως τις 630 θα έλεγα η ώρα το απόγευμα με 90 νέους αγόρια και κορίτσια από την Ελλάδα οι οποίοι σε εθελοντική βάση θέλησαν να συμμετάσχουν σε αυτά τα εργαστήρια, τα οποία πώς να το θέσω, τα οποία φυσικά είχαν ένα coaching όπου μπόρεσαν να πληροφορηθούν από τις τρεις ενώσεις και κυρίως από την Ελληνική Ένωση, από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκογένεια, ο οποίος κινητοποίησε πολλές ομάδες, όπως για παράδειγμα τους συμπολίτε μας Γάλλους, αλλά και από την νησίτε έτσι ώστε να δούμε τι είναι η θητεία του Πολίτη. Ταυτόχρονα θα ήθελα να προσκαλέσω στη σκηνή τους νέους μας έτσι ώστε να διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση προς αυτό το κομμάτι των προσωπικών αναφορών. Αυτά τα εργαστήρια ήταν μια στιγμή σκέψης, εργασίας, διαμοιρασμού εμπειριών και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σε πολύ λίγα λεπτά να φιλοξενούμε σε αυτή τη σκηνή δύο νέους που πραγματικά μπορούν να είναι μάρτυρες αυτών των εργαστηρίων. Συμμετείχαν σε αυτά προθύστερα και τρία άλλα άτομα τα οποία έζησαν αυτήν την θητεία του ενεργού πολίτη, έζησαν την ευρωπαϊκή δυναμική του ενεργού πολίτη που έχει γεννηθεί εδώ κάποια χρόνια μέσω τη Ινίσιτε και του Συλλόγου Ευρωπαϊκή Αιτία του Ενεργοπολίτη. Έτσι λοιπόν, θα δούμε αυτού που έχουν ανακαλύψει και θα μα δώσουν την αίσθησή του. Τι αισθάνθηκαν, τι σκέφτηκαν για τα εργαστήρια και αυτού που έχουν την εμπειρία. Παρακαλώ, ελάτε, ελάτε, μην περιμένετε να τελειώσω εγώ. Ελάτε στη σκηνή, παρακαλώ, ελάτε, ελάτε στη σκηνή, παρακαλώ. Μην διστάζετε. μου. Επιτρέψτε μου να βάλω τα γυαλιά μου παρακαλώ. Ωραία λοιπόν, τους αφήνω να εγκατασταθούν πρώτα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Πέτρο, που είναι νέος φοιτητής από την Ελλάδα, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας ο που σπουδάζει την ευρωπαϊκή οικονομία με ευρωπαϊκή διάσταση. Ήδη έχουν δημιουργηθεί πολλές δράσεις που έχουν να κάνουν με τους νέους σε εθνικό επίπεδο, είτε σε ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση, είτε με το κλίμα, είτε ζητήματα σχετικά με το δίκαιο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κτλ. Και φυσικά με τα δικαιώματα των γενικών θα μιλήσουμε για αυτά λίγο αργότερα. Μαζί μας έχουμε τη Θεοδώρα η οποία είναι μια νέα Ελληνίδα. Είναι οι δύο άνθρωποι που συμμετείχαν στα εργαστήρια. Είναι από την Καλαμάτα, η Θεοδώρα. Είναι σε στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχει το πάθος της συγγραφή. Και πραγματικά είναι μια φεμινίστρια, θα μας το πει ίδια σε πολύ λίγο, της αρέσει να μοιράζει τις ιδέες για την κλιματική αλλαγή και για τα ζητήματα ισότητος με την ευρεία είναι του όρου. Μαζί μας έχουμε μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν ή μάλλον διορθώνει ο μιλητής, που έχουν την εμπειρία τη θητεία του τον Ομάρ, ο οποίο είναι εδώ, δεν μπορεί να δεν έχει όραση όπω μπορείτε να δείτε, και είναι εδώ για να κομίσει τη δική του εμπειρία. Αφού αναζητούσε εργασία για πολύ καιρό, χωρί επιτυχία, για πρώτη φορά τώρα αισθάνεται χρήσιμο στου άλλου και ο ίδιος έχει αξιοποιηθεί μέσω μια συγκεκριμένη αποστολή σινεμά και σιτουαγιανετέ, δηλαδή σινεμά και πολιτιότητα. Μπορεί να δημιουργήσει διαλόγους, συζητήσει σχετικά με ζητήματα συμπερίληψη, καταπολέμηση, διακριτική μεταχείριση και ευαισθητοποίηση επί αυτών των θεμάτων, αλλά και για την ιδιότητα του πολίτη. Επί του παρόντο είναι πρέσβη τη UNICE. Έχουμε την Ζουλιέτ επίση μαζί μα, διότι βλέπετε ότι θέλουμε να έχουμε μια ισότητα. Η Ζουλιέτ, 22 ετών, η οποία. Η οποία έχει ακολουθήσει ιστορική σπουδή, η τον Καναδά. Και μέσα στο lockdown ήθελε να σπουδάσει απομακρυσμένα, έτσι ώστε παράλληλα να ασχοληθεί με την ΙΣΙΤΕ και την θητεία του Εργού Πολίτη, διότι θέλει να ανακαλύψει αυτόν τον κόσμο. Η ίδια ενεπλάκη στο πρόγραμμα COPER. Θα μας πει δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα στα ΕΠΑΔ, δηλαδή στα ιδρύματα εκείνα που φιλοξενούν ηλικιωμένου και άτομα τρίτη ηλικία, γιατί του μαθαίνει, για παράδειγμα, τη διεθνική τεχνολογία. Και πρέσβυρα εν τη UNIS CITE. Η ίδια θα μα μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Θητεία του Πολίτη. Ορίστε, μια υποψήφια ήδη για αυτή τη θέση. Και έχουμε και κάτι άλλο, διότι μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Διάσταση. Έχουμε έναν Ιταλό, τον Φραντσέσκο ο οποίο είναι Ναπολιτάνος, 26 ετών, εν μέσω πανδημία και έχοντα κάνει τι σπουδέ του, αποφάσισε να πάει στη Γαλλία. Μάθαμε ότι ήρθε στη Γαλλία μην ξέροντα ούτε μία λέξη στα γαλλικά. Και στη Γαλλία έμαθε για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, εμπλεκόμενο σε υποθέσει σε άλλη χώρα το 2020. Ο ίδιο μίλησε για την προώθηση αυτή τη Ευρωπαϊκή Θητεία Ενεργού Πολίτη μέσω τη unice -SITE. Και είναι σε συνέργεια με έναν Βέλγο γαλλόφωνο. Τώρα θα δείτε ότι αυτό ο Ιταλό μιλάει πολύ καλά γαλλικά. Έτσι ώστε να ευριστοποιήσει απάντε στη μάχη κατά τη διακριτική μεταχείριση. Επιπλέον, ο ίδιο πολλέ φορέ, έχει εμπλακεί σε αυτά τα ζητήματα και είναι πρέσβη τη ιδιότητα του ενεργού πολίτη και είναι μέλο του Συλλόγου Ευρωπαϊκή Θέση του Ενεργού Πολίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακρηγόρησα, αλλά είναι σημαντικό να σα παρουσιάσω αυτού του νέου, αυτού του νέου οι οποίοι μαρτυρούν ω τι εμπειρίε και φυσικά. Θα αρχίσουμε ευθύ αμέσω. Θα αρχίσω από όσου συμμετείχαν στα εργαστήρια το απόγευμα. Πέτρο, παρακαλώ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις, τι μπορέσατε να αποκομίσετε, τι μάθατε σήμερα το απόγευμα, τι σας έδωσαν αυτά τα εργαστήρια, έναν διαφωτισμό, μια εμπειρία, κάτι, ίσως μια μελλοντική δεύνωση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, τόσο για τη φιλοξενία σου και για τη δυνατότητα να μιλήσω για τα προβλήματα τα οποία η γενιά μου σήμερα στο ε, στη συγκεκριμένη εκδήλωση ε, συζήτησε. Η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ έχω συμμετάσχει σε διαδικασίε ανοιχτού διαλόγου. Ε, αλλά το σημερινό ε, output τη συζήτηση, το σημερινό αποτύπωμα δεν, δεν το περίμενα. Γιατί μέσα σε, σε δύο ώρε είδα, είδα 90 παιδιά τη ηλικία μου να συζητάνε για προβλήματα τα οποία όχι μόνο εμεί ω Έλληνε και Ελληνίδε αντιμετωπίζουμε, είναι προβλήματα κοινά σε όλη την Ευρώπη, είναι προβλήματα κοινά σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτά, ήρθε η ώρα να βρούμε το πώ ε, θα υπάρξει το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε και η Ελλάδα, έτσι ώστε και η Ευρώπη, έτσι ώστε όλοι οι λαοί να, να λύσουν τα ζητήματα αυτά. Μπήκα στο πρώτο, στο πρώτο, δωμάτιο και από τα πρώτα πράγματα τα οποία, ε, τα οποία άκουσα ήταν ε, το ζήτημα τη στεγαστική κρίση το οποίο αντιμετωπίζεται στη χώρα. Το πώ είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα παιδί το οποίο αναγκάζεται να δουλέψει, ε, να σπουδάσει, με συγχωρείτε, σε μια άλλη πόλη, να βρει ένα κατάλημα, να βρει ένα σπίτι έτσι ώστε να καταφέρει ε, να, να, εκπληρώσει τι σπουδέ του. Το πόσο ο εθελοντισμό πολλέ φορέ μετατρέπεται σε προνόμιο και όχι σε, σε δικαίωμα όλων των ατόμων. Αντίστοιχα, η πρακτική εργασία. Είναι γεγονό είναι γεγονός πω πολλέ φορέ άτομα τα οποία αναγκάζονται να δουλέψουν για να βγάλουν προ το ζήν δεν, είναι, δεν, είναι καν, δεν έχουν καν το προνόμιο να συμμετάσχουν είτε σε εθελοντικά προγράμματα είτε σε προγράμματα πρακτική άσκηση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω και του ανθρώπου που λαμβάνουν τι αποφάσει. Πριν έρθω ακριβώ, ήμουνα σε ένα καφέ για να ακούσω την ενημέρωση για το Εράσμους, το πρόγραμμα Εράσμου από το Πανεπιστήμιο μου. Μέχρι και εκεί, αντιμετωπίστηκαν, μέχρι και στην κλίση αυτή, υπήρχαν φοιτητέ και συμφοιτητήτριε που, που είπαν ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Το ίδιο την, για την πρακτική άσκηση, το Erasmus, το οποίο, το οποίο υπάρχει. Είναι σημαντικό. Να δείξουμε ότι, και νομίζω το δείχνουμε αυτή τη στιγμή, ότι η γενιά μα δεν αδιαφορεί. Ότι αν δώσει το λόγο στα άτομα τη ηλικία μα, στην, στην Gen Z, ε, θα κάτσουν και θα μιλήσουν για το τι συμβαίνει, θα κάτσουν να μιλήσουν και θα κινητοποιηθούν. Ε, Προ τον, προς τον κύριο Υπουργό, ήμουν ένα από τα άτομα που, που συνδιοργανώσαμε τι κλιματικέ κινητοποιήσει ε, τον, τον Σεπτέμβριο και, και συνεχίζουμε γιατί το ζήτημα τη κλιματική αλλαγή και τη κλιματική κρίση καλύτερα. Είναι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσει η γενιά μα δυσανάλογα σε σχέση με, τις, με τις προηγούμενες. Ε, τι προηγούμενε. Από ό,τι λέει και το IPCC Report, ακόμα και σήμερα, αν, αν τελειώσουμε ε, τις, τα carbon emissions για 100 χρόνια, δεν πρόκειται ε, να υπάρξει καλύτερη κατάσταση από ε, ότι τώρα. Και μιλώντας για κλιματική κρίση, ε, αρκετά ενδιαφέρον μου ακούστηκε το γεγονό ότι στην ολομέλεια που κάναμε στο τέλος, άκουσα πως άτομα τα οποία είναι και από σχολεία, έτσι, όχι μόνο 19 και 20 χρονών, και από σχολεία μίλησαν για το πώ πρέπει να προστατεύσουμε τι επόμενε γενιέ. Δηλαδή, άτομα 20, 18 και 16 χρονών μίλησαν για το πώ πρέπει να προστατεύσουμε τι προηγούμενες, τις επόμενε, με συγχωρείτε, γενιέ. Για να συμπεριλάβω και κάτι ακόμα, το ζήτημα των υποδομών. Όσοι και όσε σπουδάζουμε οικονομικά, μαθαίνουμε ότι ένα από του δύο τρόπου να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, πραγματική οικονομική ανάπτυξη, είναι η επένδυση στην υποδομή. Δυστυχώ το βλέπουμε ε, καθημερινά πως οι υποδομέ στη χώρα μα ε, δεν είναι έτσι όπω θα έπρεπε να είναι. Δεν αρμόζουν τόσο σε μια ευρωπαϊκή χώρα όσο και σε μια χώρα γενικότερα. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε κιόλα για προσβάσιμε υποδομέ. Ε, γιατί δυστυχώ η πλειοψηφία των υποδομών, αν και έχουν γίνει προσπάθειε, δεν είναι προσβάσιμε προ όλα τα άτομα. Ε, και κλείνοντα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ, να μην κλέψω το χρόνο ε, από τα άτομα εδώ πέρα θέλω να γυρίσω λίγο και να πω ότι ε, κατά τη γνώμη μου και θα αφήσω τη Θεοδόρα να το αναπτύξει περισσότερο όλα γυρνάνε στην παιδεία. Όλα γυρνάνε στην παιδεία γιατί Ακούγεται κλισέ, νομίζω πολλέ φορέ το λέμε. Δίνουμε μία λύση σε όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει. Λέμε εντάξει, είναι πρόβλημα παιδεία. Αλλά θέλω να δώσω λίγη έμφαση σε αυτό και θέλω να πω ότι ε, είναι ανάγκη και για την προσβασιμότητα την οποία μιλήσαμε να σιγουρευτούμε και να, και να παλέψουμε έτσι ώστε όντω το ελληνικό σχολείο το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το, Ευρω... το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, να είναι προσβάσιμο σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από οικονομικό background, από, ε, από, ε, από την, την οικογενειακή κατάσταση, ε, το φύλλο, ε, το υπόβαθρο. Και νομίζω ότι η σημερινή συμμετοχή όλων των ατόμων εδώ μας δίνει έτσι την, το αίσθημα της αισιοδοξία ότι, ότι κάτι πάει να γίνει ε, και, και αυτό που ακούστηκε και για την Ουκρανία και για τους ανθρώπους που, που προσπαθούν να σώσουν ανθρώπινε ζωέ. νομίζω δίνει ακόμα περισσότερο ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ο Σπινέλη, ο Σούμαν, ο Ντεγκόλ φαντάζονταν, δουλεύει αρκεί να, να, να την δουλέψουμε όλοι μαζί και να παλέψουμε για αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Βλέπουμε ακριβώς το πάθος... Βλέπουμε το στρατευμένο πνεύμα και την ενέργεια, τη φιλοδοξία, το όραμα. Και πραγματικά αυτό μα κάνει να χαιρόμαστε για τι μελλοντικέ γενιέ. Ο ίδιο ο Πέτρο έκανε τη μετάβαση με τη Θεοδώρα. Άρα, η Θεοδόρα, εσεί, πάμε σε εσά. Ποιε είναι οι εντυπώσει σα, πώ ε, αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, τι σα ενέπνευσε για το μέλλον, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Μπορούμε σίγουρα όλοι και όλε σήμερα να επιβεβαιώσουμε αυτό που μόλι είπε ο Πέτρο. Ε, είμαστε φοιτητέ, είμαστε φοιτήτριε. Έχουμε ζήσει μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα από πολύ μικρή ηλικία. Και σήμερα μαζευτήκαμε εδώ, δώσαμε το παρόν για να συζητήσουμε. Έμεινα κι εγώ έκπληκτη από το πόσε θεματικέ άνοιξαν σήμερα στο διάλογό μας. Μιλήσαμε για προσφυγικά ζητήματα, μιλήσαμε για θέματα ισότητα των φίλων, μιλήσαμε για την παιδεία. Α πάμε πρώτα στην παιδεία, γιατί σίγουρα ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχόλησε περισσότερο τη γνώμη μα. Η παιδεία συγκεκριμένα σε συνάρτηση με την αγορά εργασία. Ω φοιτητέ και φοιτήτριε του σήμερα, θα είμαστε άνεργοι, νομίζουμε, του μέλλοντο. Ε, αυτή η άποψη επικράτησε πάρα πολύ και προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε και του λόγου για του οποίου έχουμε αυτή την άποψη. Θεωρούμε πως υπάρχει μία αντίφαση καταρχάς ανάμεσα σε αυτό που μας δίνει η εκπαίδευση, ακόμη και σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, και σε αυτό που απαιτείται από την αγορά εργασίας. Και θέτεται εδώ πέρα το ερώτημα, θα έπρεπε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να μας προετοιμάζουν έτσι ώστε να γινόμαστε εργαζόμενοι και εργαζόμενες. Κάποιοι θα απαντήσουν πως όχι. Όμως, εμείς δεν μπορούμε να αγνοούμε το γεγονό ότι θα κληθούμε να εργαστούμε. Και δεν μπορούμε να πάμε να εργαστούμε έχοντας μία πενταετή προπηρεσία στα 24 μα ή μία πλήρη γνώση του τι θα κληθούμε να κάνουμε. Συνεπώ, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μία ενημέρωση παραπάνω, μία κατάρτιση παραπάνω. Το άλλο πράγμα που τέθηκε, ε, μια και μιλήσαμε για την ανεργία. Είναι πω ω Ελλάδα καταλαμβάνουμε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη. Και αυτό είναι κάτι που μα λυπεί. Αυτό είναι κάτι που δεν δεχόμαστε. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει κατάλληλη βοήθεια, κατάλληλη στήριξη, δεν θα μπορέσουμε και να το ξεπεράσουμε. Θεωρούμε πω ναι, ένα ζήτημα είναι και οι πελατειακέ σχέσει που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ε, υπάρχει μία αναρρίχηση την οποία προσπαθούμε να κάνουμε, ε, και υπάρχουν σε αυτές τις σκάλες κάποια εμπόδια, τα οποία για κάποιους είναι πιο εύκολο να υπερβούν, για κάποιους άλλους όχι. Θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα και παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Ε, παράλληλα, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα γενεών. Ε, υπάρχει εντύπωση ε, από μεγαλύτερες ηλικίε ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για το πολιτικό γίγνεσθε, για τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό είναι ένα λάθος είναι ένα ψέμα το οποίο ερχόμαστε ιδιαίτερα σήμερα να καταρρύψουμε. Σήμερα μας τέθηκε μία ερώτηση. Πώς μπορεί αυτό το πρόγραμμα της ενεργούς πολιτιότητας να λειτουργήσει σωστά. Και εμείς απαντάμε, απαντάμε δυναμικά πώς πρέπει να λειτουργήσει με, με συμπερίληψη. Με συμπεριληπτικότητα η οποία θα αγκαλιάζει κάθε νέο και κάθε νέα. Χωρίς εξαιρέσεις. Ερχόμαστε λοιπόν να βάλουμε τα θεμέλια για ένα νέο τύπο συμπερίληψη, στον οποίο δεν θα πειράζει, δεν θα ντρέπεσαι να είσαι διαφορετικό, και ούτε αυτό θα θέτει εμπόδια στην αναρρήχησή σου ή σε αυτά που θα θέλει να κάνει, στου στόχου σου. Και αυτό είναι και η απόδειξη ε, το ότι βρεθήκαμε εδώ σήμερα και ότι συζητήσαμε και περάσαμε πραγματικά όμορφα. Γνωριστήκαμε άτομα που δεν γνωρίζαμε, δεν, δεν είχαμε έρθει μαζί εδώ πέρα, και προέκυψε κάτι πάρα πολύ όμορφο το οποίο μοιραζόμαστε τη στιγμή μαζί σα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την μαρτυρία στη Οδόρα, διότι συμπληρώνει τα όσα μας είπε ο Πέτρος και αυτά μας χαροποιούν για την ελληνική νεολαία. Και σήμερα πράγματι είστε άξιοι οι εκπρόσωποι αυτή. 90 νέοι συμμετείχαν συνολικά σε αυτά τα εργαστήρια. Τώρα θα δώσω το λόγο σε εκείνου που ήδη έχουν ζήσει αυτό το κομμάτι τη ευρωπαϊκή θητεία, όπω η Ζιλιέτ και τα λοιπά. Δίνω το λόγο στον Ομαχ κατευθείαν. Ομαχ, παρακαλώ, πείτε μα δύο λόγια από τη δική σας πλευρά, ποιες είναι οι εμπειρία σας και αυτή η θητεία του ενεργού πολίτη στη Γαλλία, τι σας έφερε. Ευχαριστώ θερμά. Ναι, υπάρχει το μικρόφωνο εδώ. Ευχαριστώ. Ομάρ, <χωρησκευτή> <χωρησκευτή> Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σε ό,τι αφορά την δική μου θητεία του ενεργού πολίτη, Προσπάθησα να είμαι χρήσιμος και, όπως σας είπε ο Υπουργός, ο, ο, ο Πρέσβης, γνώμη, πέρασα μια δύσκολη περίοδο, γιατί αναζητούσα εργασία και κατά την αναζήτηση αυτή, έβλεπα ότι υπήρχαν άνθρωποι που με βοηθούσαν, γιατί έχω προβλήματα με την όραση. Και με πονούσε, με, ε, μου προκαλούσε θλίψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι με βοηθούσαν ε, δωρεάν και εγώ δεν μπορούσα να τους το ανταποδώσω. Μετά, κάποιοι φίλοι μου μίλησαν για αυτή την ευρωπαϊκή θητεία του ενεργού πολίτη και σκέφτηκα, αφού αυτή το δοκίμασαν, γιατί να μην το δοκιμάσω κι εγώ. Όμω, ε, όταν ε, γνώρισα, όταν άρχισε να ασχολούμαι, από την αρχή άρχισε αυτό να μου αρέσει και ήταν ακόμη καλύτερο από αυτό που φανταζόμουν στην αρχή. Αυτό που είναι ενδιαφέρον με, αυτή, την, με την θητεία του ενεργού πολίτη είναι ότι είναι προσβάσιμη για όλους, είτε για άτομα με αναπηρία, είτε πρόκειται για πρόσφυγες, για χριστιανούς, μουσουλμάνους, καθολικούς. Ανεξαρτήτως θέσης και κατάστασης, η θητεία του ενεργού πολίτη απευθύνεται σε όλους και μάλιστα ε, προσπαθώ κάποιες φορές να το αποκρύψω, γιατί όταν αναζητά κάποιος εργασία δεν μπορεί δεν είναι ίσως θετικό να πει ότι δεν έχει σπουδάσει. Εγώ έχω φτάσει μέχρι την τρίτη τάξη του γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου και μετά πήγα σε επαγγελματικό λύκειο. Όταν όμως κάποιος αναζητά εργασία, δεν το αναφέρει, δεν θα πει ξέρετε εγώ τελείωσα μόνο το γυμνάσιο και δεν πήρα το απολυτήριο λύκειο. Προσπαθεί να αναδείξει τα θετικά αποκρύπτοντας τα αρνητικά. Και γιατί σας το λέω τώρα όλο αυτό. Γιατί εγώ ε, τελείωσα το γυμνάσιο, αλλά παρόλα αυτά ο ίδιος προσπάθησα να συντονίσω. Ε, ομιλίες, ε, έμαθα να εργάζομαι ομαδικά, να τα συντονίζω και να τα κατευθύνω όλα αυτά. Συνέβαλα με τον τρόπο μου γιατί στην ε, θητεία του ενεργού πολίτη συμμετέχουν πολλά άτομα με διαφορετικά προσόντα και αυτή η διαφορετικότητα είναι που... Ε, Δίνει τη, που, 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 δει, που αποτελεί τον πλούτο και συμβάλλει στο να ανοίξει ε, η προσέγγιση του καθενός. Μετά από αυτή την εμπειρία, θέλω να συνεχίσω, γιατί λίγοι το γνωρίζουν και είναι κρίμα. Υπάρχουν αυτοί που ήταν στη δική μου τη θέση, που αναζητούσαν κάποια εργασία ή μια πρακτική άσκηση. Περνούσαν άπραγε ένα χρόνο ενώ μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να, να, κάνουν μια θητεία του ενεργού πολίτη. Πιστεύω ότι κι εσείς εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να το υιοθετήσετε. Έχει μόνο θετικά να σας προσφέρει. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup Omar pour Ευχαριστούμε, Ομά, για αυτή τη μαρτυρία, η οποία λαμβάνοντα υπόψη τη δική σα τη θέση, ε, είναι ακόμη πιο αξιέπαινη αυτή η συμμετοχή. Το λόγο τώρα έχει η Ζουλιέτ που θα μας πει πώς βίωσε αυτή την εμπειρία και μας είπε και προηγουμένως ότι ελπίζει να ζήσει αυτή την εμπειρία ε, της θητείας του, Ενεργού πολίτη, ας την ακούσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καταρχάς. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτή την έννοια της θητείας του ενεργού πολίτη και τις διάφορες εκφάνσεις. Έτσι όπως ε, λειτουργεί στη Γαλλία, δίνει τη δυνατότητα σε νέους για 6 με 12 μήνες να συμμετάσχουν σε ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Την οικολογία, την οικολογία, ε, κοινωνικά θέματα, ακόμη και για ε, θέματα και για στόχους που είναι δυτή. Ε, Δεν είναι πάντοτε ε, χωρισμένοι με στεγανά τα, οι διάφοροι αυτοί οι στόχοι. Και όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή άλλωστε, είχα την τύχη ε, να γνωρίσω σε αυτή τη διαδρομή την UNICITE στη Γαλλία. Νομίζω ότι για μένα δεν υπήρχε καλύτερος χώρος από αυτόν για να κάνω τη θητεία μου. Και ασχολήθηκα επί οκτώ μήνες σε κάτι που με απασχολούσε και με ενδιαφέρε πάρα πολύ και με χαρά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας για να σας δώσω μια πιο πραγματική διάσταση. Η δική μου η θητεία διήρκησε οκτώ μήνες και ασχολήθηκα με την καταπολέμηση και της απομόνωσης των ανθρώπων που, είναι, που έχουν αναπηρίες και για την ένταξη των προσφύγων στην Γαλλία. Συνεργάστηκα λοιπόν με ένα νέο Αυγανό με τον οποίο οργανώσαμε εργαστήρια για την ψηφιακή τεχνολογία για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έλλειψη ελ, γνώση της τεχνολογίας ε, οδηγούνται στον αποκλεισμό αλλά και για ε, την ε, στήριξη και σε επίπεδο ε, επισητιστικό ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυτής της θητείας. Ούτως ή άλλως, με να με πάντοτε ο εθελοντισμός και όπως είπε ο Πέτρος, η θητεία του ενεργού πολίτη στη Γαλλία είναι μια διαδικασία πάρα πολύ θετική και δείχνει ότι οι νέοι θέλουν να συμμετάσχουν, θέλουν να κάνουν πράγματα... και αυτό κατέδειξε και η σημερινή συμμετοχή των νέων. Και αρκεί να εμπλακεί κάποιος και να συμμετάσχει σε μια τέτοια θητεία... σε ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο. Και όπως σας είπα, για να προτιμάσω την παρουσίασή μου σήμερα... Είμαι πρεσβευτή στην UNICEF σήμερα για να δώσω την ευκαιρία στους νέους να ζήσουν αυτή την θητεία του ενεργού πολίτη, να με βοήθησε σε επαγγελματικό αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο αυτή η εμπειρία και γι' αυτό στοχεύω να συνεχίσω στον εθελοντισμό, γιατί έχω την τύχη να μπορώ να το πράξω, αλλά να συνεχίσω να το πρόωθω για τους νέους να... Ε, εργάζομαι σε αυτό το χώρο του εθελοντισμού νομίζω ότι οι δικές μας οι παρεμβάσεις δεν μπορούν παρά να σας ενθαρρύνουν να στηρίξετε και να συμμετάσχετε σε αυτές τις πρωτοβουλίες Ευχαριστούμε πολύ, Ζουλιέτ. Μόλις, ακούσα, μόλις ακούσατε δύο νέοι Έλληνες που αναμένουν το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για αυτή την θητεία του ενεργού πολίτη, έχουμε δύο Γάλλους που είχαν ανάλογη εμπειρία στη Γαλλία και έχουμε και έναν Ιταλό που είναι ο συνδετικός κρίκος που βίωσε αυτή την εμπειρία τη Ευρωπαϊκή Θητεία του Ενεργού Πολίτη στη Γαλλίτη. Φραντσέσκο, θα, μπορούσες, θα μπορούσατε να μα πείτε τη δική σα εμπειρία, πώ τη βιώσατε, γιατί επιλέξατε τη Θητεία του Ενεργού Πολίτη, γιατί πήγατε στη Γαλλία, τι σα προσέφερε αυτό. Αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι κάποιες, να μοιραστείτε κάποιε σκέψει. Καλησπέρα σα. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική η ε, εισαγωγή που, κάνα, που μου κάνετε. Ονομάζομαι Φραντσέσκο, όπως υπόθηκε και πριν. Είμαι ένας από τους πρώτους που συμμετείχε σε αυτή την πρωτοβουλία. Είμαι Ιταλός στην καταγωγή. Και είχα κάνει μία θητεία του ενεργού πολίτη στην Ιταλία και αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, ήταν το τέλος του πρώτου κύματος της πανδημίας, επέλεξα να αποφάσισα να φύγω στο εξωτερικό και να πάω αλλού, να συμμετάσχω σε άλλες πρωτοβουλίες. Είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου ε, στις πολιτικές επιστήμεις, αλλά δεν είχα ζήσει ποτέ στο εξωτερικό, δεν είχα ποτέ συμμετάσχει στο πρόγραμμα Εράσμους. Είχα αυτό το αίσθημα ε, της, του ανικανοποίητου, του ανολοκλήρωτου που με όθησε να ζήσω κάτι Καινούριο. Γι' αυτό αναζήτησα λοιπόν ε, μια πρωτοβουλία, πήγα ΜΕΣ, πέρασα έξι μήνες που ε, ξεκίνησαν σε δύσκολες συνθήκες. Είχαμε ακόμα πανδημία. Ήμασταν ε, σε αυτή την πρώτη ομάδα της Ευρωπαϊκής Θητείας του Ενεργού Πολίτη 24 άτομα, 12 Γάλλοι, ε, 12 Ευρωπαίοι που ε, εργάζονταν ανά και κάθε μέρα ασχολούντας σε, μία, σε ένα θέμα. Εμείς ασχοληθήκαμε ε, με τις υποδομές που φιλοξενούν τα άτομα, τις, τα ηλικιωμένα άτομα σε μια περιοχή στη Λορέν. Ασχοληθήκαμε επίσης και ε, με την καταπολέμηση των διακρίσεων στα σχολεία, μία από τις διακρίσεις που αναγνωρίζεται από την γαλλική νομοθεσία. Και αυτό συνέβη χωρίς να γνωρίζω τη γλώσσα. Εγώ όταν έφτασα, όλοι τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι που είχαν φτάσει στην Γαλλία δεν ήξεραν γαλλικά και κάθε φορά, ενώ βρίσκονταν σε περίοδο πανδημίας, έρχονταν σε επαφή με άλλους εθελοντές ή, ή μεγάλους χωρίς να κατανοούν την γλώσσα, αλλά ε, έχοντας επίγνωση της σημασίας του να συμμετέχει στα κοινά. Ο, τώρα μιλάω γαλλικά, αλλά όταν είχα φτάσει στη Γαλλία δεν μπορούσα να επικοινωνήσω, δυσκολευόμουν πάρα πολύ πάντοτε είχα αυτή την ανακάλυψα το τι σημαίνει να συμμετέχεις σε ένα κοινωνικό σκοπό σε μια άλλη χώρα. Ολοκλήρωσα αυτή την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Θητείας του Ενεργού Πολίτη και τελικά αποφάσισα να παραμείνω να εργαστώ στη Γαλλία. Σε αυτό τον σύλλογο για την Ευρωπαϊκή Θητεία του Ενεργού Πολίτη που είχε ξεκινήσει την πρώτη εμπειρία. Πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία. Δίνεται η δυνατότητα σε νέους που προέρχονται από διαφορετικές χώρες να ζήσουν μαζί, να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Και όπω είπα και στην αρχή, ένιωθα πάντα Ευρωπαίο, αλλά έγινε Ευρωπαίο και ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε πολιτισμικό σοκ. Η ζωή είναι η ίδια, είτε είσαι στην Ελλάδα, άλλωστε γνώρισα πολλού Έλληνε στη Γαλλία. Η ζωή είναι η ίδια, οι σχέσει είναι ίδιε, αρκεί να βρει κάποιο τον τρόπο για να συνεργαστεί. Από ανθρώπινη πλευράς, κοινωνικής αλλά και επαγγελματική πλευράς ένιωσα την αξία αυτής της εμπειρίας. Και κλείνοντα πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να φανταστώ πλέον τη ζωή μου αποκομμένη από τη ζωή των άλλων Ευρωπαίων, κλεισμένος στη χώρα μου χωρίς να υπάρχει συνεργασία σε όλους τους τομείς της ζωής. Να έχουμε μια κοινή προσπάθεια με άλλους Ευρωπαίους. Και αυτό συμβαίνει με αυτή την πρωτοβουλία, την Ευρωπαϊκή Θητεία του Ενεργού Πολίτη και σας εύχομαι να έχετε όλη τη δυνατότητα να τη ζήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φραντσέσκο. Είναι μια ε, Πολύ δυνατή ε, εμπειρία συγκινητική που συμβολίζει το τι είναι η Ευρώπη. Είναι μια Ευρώπη ανοχής, αλληλέγγυα και ειδικότερα σε αυτή την δύσκολη περίοδο που βιώνουμε και την οποία προσπαθ, και προσπαθούμε εδώ να προάγουμε αυτή την ε, ε, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μέσω τη ευρωπαϊκή Δικαίου του ανεργού πολίτη. Σα ευχαριστούμε όλου και όλε για την μαρτυρία σα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ όλου μετά από αυτή την πρώτη συνεδρία, όπου είχαμε μαζί μα του νέου οι οποίοι συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε μια εμπειρία ευρωπαϊκή θητεία του ενεργού πολίτη. Θα υποδεχτούμε τώρα σε αυτό το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι θα έλεγα τους ιδρυτές, ιδρύτριες, συνειδρυτές, συνειδρύτριες αυτή την δυναμική τους τρεις συλλόγους που συνδιοργάνωσαν και το τονίζω συνδιοργάνωσαν μαζί μας αυτή την εκδήλωση... εκπροσώπους από το οικογένεια την Λία Παπάζογλου την, Παπάζογλου, την Ερϊκά Σπαγάκου για να συμμετάσχουν σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι έχουμε εκπροσώπους μια εκπρόσωπο από την Ιουνισιτή τη Μαρή Τρελουκάν και τον Μπανζαμάν Σιμπίλ Ελάτε, ελάτε, εγώ είμαι απλώς εδώ για να σας καλωσορίσω. Ο Μπαζαμά Σιμπίλ για τον σύλλογο Le Collective pour un Service Civique Européen, οι οποίοι είναι στο τιμόνι, οργανώνουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίε, τη δομή τους... Ο σύλλογο Le Collectif pour un Service civique européen, έχει τεράστια εμπειρία, αλλά και η οικογένεια έχει εμπειρία στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ευαισθητοποίηση των νέων και συμμετέχουν σε ευρύτερα ε, θέματα στη, στο θέμα της ε, ε, θητείας του ενεργού πολίτη ευρωπαϊκού. Πολίτη και προσδοκούν να εκπροσωπήσουν το θεσμό αυτό σε Ευρωπαϊ... ελληνικό επίπεδο. Έχουμε μαζί μας βέβαια, ε, την, ε, θα συντονίσει η βασιλική γραμματικό Γιάννη που ε, προετοίμασε αυτό το στρογγυλό τραπέζι με πολύ αφοσίωση και σοβαρότητα και είμαι βέβαιος και πεπισμένος ότι θα μας φωτίσουν με την μαρτυρία τους και με την συμμετοχή τους όλοι οι προσκεκλημένοι μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μοχάμετ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Η κλιματική αλλαγή, η οικονομική στασιμότητα, η αύξηση των ανισοτήτων είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας αν θέλουμε να επιβιώσουμε από το διστοπικό μέλλον που αυτές οι πολλαπλές κρίσεις προδιαγράφουν, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ίσως για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι θα πρέπει να συνεργαστούν πραγματικά και ειλικρινά. Οι νέοι άνθρωποι, όπως τους ακούσαμε προηγουμένως, θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν ξέρουν πώς. Οι τρεις οργανώσεις που έχουμε σήμερα μαζί μας έχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Μέσω του θεσμού της θητείας, ε, του, της ευρωπαϊκής θητείας του ενεργού πολίτη θα δείξουν στους νέους το δρόμο. Πριν σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας από τις οργανώσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γάλλο πρέσβη στην Αθήνα, Πατρίκ Μεζονάβ, και το διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, Νίκολας Εμπαλάν για την άψογη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Μια εκδήλωση που από τη γεμάτη αίθουσα δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος της πανδημίας και την επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά δημιουργεί τη νέα κανονικότητα που έχουμε όλοι ανάγκη. Δίπλα μου είναι η Μαρή Τρελίκαν, <laughs> Sorry for uh, the bad pronunciation. <laughs> Είναι η ιδρύτρια και η εκτελεστική διευθύντρια της uh, UNICITE. Σήμερα τα, τα αυτιά σα θα τα γαργαλίσουν τρεις διαφορετικές γλώσσες. Ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Οπότε για τους μη γνωρίζοντες τη γαλλική, που λυπούμαστε πολύ γι' αυτό, ε, θα έχουμε λίγο άσχημη προφορά. Ε, η... Η Λία ε, Παπάζογλου και η Έρικα Σπαγκάκου είναι οι συνιδρυτρίες ε, της οικογένεια, ε, και ο Μπένζαμιν ε, Σιμπίλ, ιδρυτής και γενικός διευθυντής του Συλλόγου για την Ευρωπαϊκή Θητεία του Ενεργού Πολίτη. Μαρή, πριν από 20 τόσα χρόνια <ξεκίνησες>, ξεκίνησες μία, ένα πολύ επιτυχημένο εθνικό πρόγραμμα στη Γαλλία. Θα ήθελες να μας πεις μερικά πράγματα για αυτό το ταξίδι των 20 χρόνων. Γιατί ξεκίνησες αυτό τον οργανισμό και ποιος ήταν ο αντίκτυπος ε, στην κοινωνία Καλησπέρα σε όλους. Ναι, ήμουν 25 ετών. Από το 1995 και εντεύθεν, ήδη ήμουν νεότερη στην αίθουσα, χωρίς καμία παρεξήγηση. Βλέπω πολλούς νέους εδώ, άλλωστε. Και πράγματι ήμουν απόφοιτη μιας Grand Dicolo, εμπορίου στην Γαλλία, που ήταν σε μια πολύ ωραία πόλη με πολλές λαϊκές γειτονιές. Άρα λοιπόν ζούσα τη μεγάλη απόσταση μεταξύ μιας προνομιούχου νέα που ήμουν εγώ και της γειτονιάς όπου ζούσα με... Λαϊκό πληθυσμό. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα όραμα με κάποιου φίλου. Είμαστε λοιπόν το 1995, θα θυμηθείτε. Ο κύριο Πρέσβη είπε ότι η πραγματικότητα, ο νόμο είναι το 2010 και μετά. Άρα είμαστε 15 χρόνια πίσω. Το όραμα μα ποιο ήταν, ήταν ότι τότε δεν είχε αρχίσει αυτή η θητεία του πολίτη. Ήταν μια θητεία αρκετά ακαδημαϊκή, μια εκπαίδευση αρκετά ακαδημαϊκή. Άρα πιστεύαμε ότι οι νέοι δεν μάθαιναν πώς θα δράσουν υπέρ της κοινωνίας. Και φυσικά το όνειρο ήταν το εξή. Εάν κάποτε όλοι οι νέοι θα μπορούσαν για ένα έτος τη ζωή τους, ένα έτος φαίνεται πολύ ήταν σε αλλά δεν είναι τίποτα, αν για ένα έτος θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για την κοινότητα, για τους άλλους και ταυτόχρονα να σύγχροτιστούν με άλλους, Δηλαδή, οι προνομιούχοι και οι μη προνομιούχοι για ένα έτο πραγματικά είναι τίποτα από άψη χρόνου, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι πολύ. σω έτσι να αλλάζαμε την κοινωνία. Η κοινωνία ήταν πιο ενωμένη, να σέβεται τη διαφορετικότητα και το αισθανόμασταν ότι οι νέοι ήθελαν να εμπλακούν σε όλο αυτό. Και φυσικά αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Εάν στην εκπαίδευση όλων υπήρχε μια τέτοια θητεία για ένα έτο, μια τέτοια ανάμειξη, ίσω να αλλάζαμε τον κόσμο. Αυτή είναι η ουτοπία των νέων, ξέρετε. Αλλά έτσι λοιπόν αρχίσαμε με τους υπολείπους, με, το, με 20, με 30, με άλλους. Δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο γιατί ένα έτος, ένα έτος έμενε ότι θα έπρεπε να αποζημιώνουμε τους ανθρώπους. Εμείς αποφασίσαμε να το κρατήσουμε πιο απλό γιατί δεν θέλαμε να το κρατήσουμε μια πρωτοβουλία για τους πλούσιους μόνο. Άρα για ένα έτος λέγαμε ότι θα έπρεπε να δώσουμε κάτι. Έτσι λοιπόν... Δεν υπήρχαν κρατικά χρήματα πίσω από αυτό πήραμε λοιπόν μια χρηματοδότηση από τις τοπικές κοινότητες από τους δήμους και έπειτα σιγά σιγά μπορέσαμε να κάνουμε το εξής τότε υπήρχε η στρατιωτική θητεία στη Γαλλία άρα λοιπόν είδαμε απευθυνθήκαμε σε Εκείνου που ήδη είχαν κάνει μια στρατιωτική θητεία μόλις ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική θητεία κάποιοι είπαν ωραία να κάνουμε ακόμη ένα έτος μια άλλου τύπου θητεία τώρα Υπήρχαν άλλοι που ζούσαν στη Γαλλία που δεν ήταν Γάλλοι, άρα δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό. Υπήρχε μια ποικιλομορφία ανθρώπων. Ξαφνικά αυτή ήταν η καινοτόμη τη ε, θητεία του ενεργού πολίτη. Μια χρονιά, ένα έτο υπέρ τη κοινωνία. Όλοι μπορούσαν να τα γνωρίσουν. Αυτή ήταν η αρχή τη ιστορία. Και φυσικά τώρα σα διηγούμε πολλά χρόνια σε λίγα λεπτά όσο έπρεπε να γίνουμε ορατοί έτσι ώστε οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να μας δουν. Αυτοί οι νέοι ήθελαν να αλλάξουν την κοινωνία, κάναμε κάποιες μελέτες για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο, δηλαδή αυτό το έτος αλλάζει τη ζωή των νέων. Διότι ξαφνικά πολλά δεδομένα έδειξαν ότι σύν το χρόνο το 80% των ανθρώπων που διανύουν αυτό το έτος κατ' κατόπιν μπορούν να βρουν το δρόμο τους. Υπάρχει λοιπόν ένα αντίκτυπος και σε επαγγελματικό επίπεδο. Στο σχολείο μαθαίνουμε τη θεωρία και στη ζωή μαθαίνουμε την πράξη. Εδώ μαθαίνουμε κάποιες δεξιότητες και μαθαίνουμε την ιδιότητα του πολίτη που μετρά αρκετά. Είναι πολύ κοντά στην κοινωνία. Και αρκετοί θα βγουν με πολύ σημαντικέ δεξιότητε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, αν πιστεύουμε στη δημοκρατία, οι άνθρωποι πρέπει και να ψηφίζουμε συγκεκριμένε δεξιότητε. Αυτά τα δεδομένα μα επέτρεψαν να πείσουμε του πολιτικού. ίσω να πηγαίνω πιο αργά, λέει ο κύριο Πρέσβη. Για του διερμηνεί ευχαριστούμε θερμά. Ωραία, ωραία. Για... Ναι, για του διερμηνεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Νομίζω όμω ότι τα καταφέρνουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, το 2010 εν τέλει η κοινωνία των πολιτών δημιούργησε τη θητεία του που γέννησε με τη σειρά τη ένα νόμο, ένα κρατικό προπολογισμό, γιατί σήμερα στη Γαλλία το κράτο πληρώνει το 80% των αποζημιώσεων που δίνονται στου νέου. Αυτέ οι αποζημιώσει για τη Γαλλία είναι 100, 80 ευρώ το μήνα, το 80% πληρώνεται από το κράτος, από το γαλλικό κράτος. Το γαλλικό κράτος πληρώνει και την ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και το κομμάτι της συντάξεως. Υπάρχει ένα κομμάτι κατάρτισης, γιατί αυτοί οι νέοι πρέπει να ακολουθήσουν μια η κατάρτιση επινοργού πολίτη ήταν κάτι το οποίο εμεί είδαμε στην ΙΣΙΤΕ και αποκρισταλώθηκε στον νόμο. Το κράτο πληρώνει κάποια χρήματα σχετικά με την κατάρτιση, αλλά αυτό είναι το μοντέλο συνοπτικά το οποίο ευθύθηκε από το Γαλλικό νόμο και σήμερα με το πέρασμα των ετών αυτό αναπτύχθηκε αρκετά με πολιτικές αλλαγές που ήταν πάρα πολύ σημαντικέ, διότι ψηφίστηκε α, από δεξιέ κυβερνήσεις, εφαρμόστηκε με αριστερές και με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις και τώρα έχει έρθει στα χέρια του πρόεδρου Μακρόν. Άρα λοιπόν όλη η γαλλική πολιτική σκηνή με ομοφωνία υπερασπίστηκε αυτή την πληροφορία. Υπάρχει μια ομοφωνία όλων. Είναι ισχυρό εργαλείο και είναι ένα εργαλείο για την κοινωνία. Για εμάς λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σήμερα στη Γαλλία υπάρχουν 130.000 νέοι που έχουν περάσει το 2020 από τη θητεία του εργοπολίτη. Το 2021 αναμένουμε 200.000 και το όραμά μας είναι όλοι οι νέοι στην Γαλλία σε μια ηλικιακή κλάση. Υπάρχουν 800.000 άνθρωποι. Εμείς θέλουμε όλοι να περάσουν από αυτό. Η πλειονότητα μετά τον Μπακαλωρέα ίσως να σκέφτεται σκεφτούν τι θέλουν να κάνουν μετά, αλλά για ένα έτο μετά τον Πακαλωρέα μπορούν να ασχοληθούν με την θητεία του Νεργού Άρα μεταξύ 16 και 20 ετών θα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να ασχοληθεί κανείς με αυτό. Αυτό είναι το όραμά μας για τη Γαλλία. Στην Ιουνίσιτε σήμερα έχουμε 10.000 κάθε έτος, 10.000 νέους κάθε έτος. Άρα θα λέγαμε ότι είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη οργάνωση υποδοχής μετά το Υπουργείο Εκπαίδευση Παιδείας. Διότι Μπορούμε να ασχοληθούμε με τη θητεία του ενεργοπολίτη σε ενώσει, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε δήμου, σε ό,τι ανήκει στη δημόσια σφαίρα ή στο πλαίσιο ενό οργανισμού. Άρα, η UNICEF είναι μια πολύ καλή δομή καινοτόμα, αλλά ταυτόχρονα είμαστε ο ετερός της γαλλική διοίκηση, του γαλλικού κράτου. Έτσι ώστε να μοιραστούμε την εμπειρία, να κάνουμε κατάρτιση, ε, εποφελία των Δήμων ή μαζί με τους Δήμους που θέλουν να καλοδεχτούν, να υποδεχτούν νέους, αλλά δεν δηλαδή πώς να το κάνουν. Άρα εμεί λοιπόν εργαζόμαστε στη συνέργεια με το γαλλικό κράτος για να βοηθήσουμε όλοι τους για να το πράξουν. Δηλαδή ποιο καθήκον θα πρέπει να τεθεί στους νέους και με ποιο τρόπο η δεύτερη φιλοδοξία και κλείνω με αυτή τη δεύτερη φιλοδοξία ποια ήταν να μοιραστούμε την εμπειρία διότι είμαστε πεπισμένοι, το είδατε κι εσείς είμαστε πεπισμένοι από την μνήσιτε. Εμείς εδώ στην μνήσιτε έχουμε υποδεχτεί πάνω από 3.000 νέους. Νέοι οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλές σπουδέ και βλέπουμε ότι κάθε ένας βγαίνει από αυτό εντελώς διαφορετικός. Μεγαλύτερη οριμότητα, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αλλά και εμπιστοσύνη στην, στο γεγονός ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Άρα είμαστε πεπισμένοι ότι είναι κάτι με διεθνή απήχηση, γιατί είναι πανανθρώπινο. Άρα τώρα θέλουμε να δούμε πώ μπορούμε να μοιραστούμε με άλλε χώρε που το επιθυμούν, πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε την ίδια πρωτοβουλία και αλλαχού και να το προτείνουμε αυτό και στην οικία νεολαία τη κάθε χώρα. Κατόπιν θέλουμε να κεφαλοποιήσουμε αυτέ τι εμπειρίε και στην ευρωπαϊκή πτυχή όπου είχαμε την εμπειρία με τον Φραντσέσκο όπως σας το είπε και πιο πριν δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω αντί να μιλάμε για 6-8 μήνες σε κάποια χώρα να περνάμε 12 μήνες λίγο στη δική σου χώρα, λίγο στην Ευρώπη και έτσι γίνεσαι πολίτη της χώρας σου αλλά και της Ευρώπης ταυτόχρονα και η χώρα σου πια είναι μια πόλη και μετά την επόμενη Ευρώπη Ευχαριστώ θερμά Ευχαριστούμε πολύ, Μαρή. Λία και Έρικα, είστε στη μέση της δημιουργίας ενός τέτοιου προγράμματος στην Ελλάδα. Τι σας ενέπνευσε για να το ξεκινήσετε και σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεστε. Γεια σας. Okay. Είμαι Λία Παπάζογλου. Είμαι Ελληνό Αμερικανό. Αμερικανή. <laughs> I'm Greek American. I speak a little Greek, so I'll speak in English. Uh, I'm very, very... Start by saying I actually participated in two civic service years in America. Συμμετείχα σε δύο διαφορετικές τέτοιες υπηρεσίες ήταν κάτι πραγματικά που άλλαξε τη ζωή μου στην καριέρα μου. Πραγματικά, μου έδωσε μια ξεχωριστή εμπειρία. Και ήθελα να δω τι μπορεί να γίνει ε, στην άλλη μου πατρίδα, στην, ε, στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου από την Ξάνθη. Πίστευα λοιπόν, πάντα πως ε, η Ελλάδα άξιζε κάτι τέτοιο, πως η νεολαία το άξιζε. Το σκεφτόμουν ήδη από το 2008. Μπόρεσα κατά τη διάρκεια τη πορεία μου να γνωρίσω την Μαρή. Είχαμε κάποιου κοινού φίλου και πραγματικά εκείνη με εκπαίδευσε. Έγινα φίλη τη από το 2008 και μετά. Και σκεφτόμενοι τον τρόπο ε, με τον οποίο μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα, γνώρισα την Έρικα και την υπόλοιπη ομάδα μα που είναι σήμερα μαζί μα. Αυτό σιγά σιγά αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Αλλά πραγματικά τα δύο χρόνια που είχα εγώ ε, στην ε, ε, υπηρεσία αυτή του ενεργού Πολίτη είναι που με διαμόρφωσαν και μου δίνει μεγάλη χαρά το να βλέπω και άλλους ανθρώπους να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Πρέσβη για τη φιλοξενία ε, και τους κυρίους Υπουργού για τη συμμετοχή του σήμερα. Και βέβαια όλους εσάς που είστε εδώ. Ε, σημαίνει πάρα πολλά για μας. Ε, όπως είπε η Λία, ξεκινήσαμε, συνειδρήσαμε την ε, οικογένειά ε, το 2020 εν μέσω κορονοϊού. Και αυτό που εμένα με εμπνέει στο ταξίδι μας είναι ότι υπό αυτές τις συνθήκες μιλήσαμε σε πάρα πολλούς νέους και συνεχίζουμε και μιλάμε μαζί τους σήμερα και έχουν πάρα πολύ ε, έντονη τη διάθεση και την ε, όρεξη για δουλειά και για, για εργασία αλλά και για δουλειά, ώστε να, να μάθουμε πλέον σαν κοινωνία και οι ίδιοι να βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματα που μας απασχολούν ε, και να μπορούμε να ε, πραγματώνουμε την έννοια του πολίτη πέρα από το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές αλλά στην καθημερινότητά μας. Να αποκτήσουμε έτσι μια εμπιστοσύνη στους θεσμούς και σε εμά τους ίδιους. Ε, το άλλο, ο άλλος παράγοντας που εμένα προσωπικά με εμπνέει πολύ και αυτό είναι και ένα σημείο διαφοροποίησης του δικού μας ελληνικού προγράμματος με το ελληνικό ε, και άλλα προγράμματα που ενδεχομένως υπάρχουν είναι ε, η, ε, η σημασία που δίνουμε συγκεκριμένα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική δράση. Ε, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι πλέον προνόμιο, ε, είναι επιταγή. Είναι παγκόσμια, ευρωπαϊκή και σαφέστατα ελληνική επιταγή. Ε, άρα καθώς και η Λία και εγώ έχουμε, η επαγγελματική μας εμπειρία και κατάρτιση είναι γύρω από την αιφόρο ανάπτυξη ε, αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας να καταφέρουμε να δείξουμε ε, να αναδείξουμε μέσω του προγράμματός μας τι μπορεί να κάνει κάθε νέος και κάθε πολίτης ώστε να συνεισφέρει σε αυτή τη μετάβαση που γίνεται σε αυτό το βιώσιμο μέλλον για το οποίο μιλάμε και ακούμε και όλους να μιλάνε πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, όπως είπαμε, έχουμε ιδρύσει το πρόγραμμα το 20 αλλά φέτος είναι επιτέλους η χρονιά που μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή των πιλωτικών μας προγραμμάτων. Ε, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε τη στήριξη πολύ σημαντικών συνεργατών και από την κοινωνία των πολιτών αλλά και από το Δήμο Χανίων. Είναι ο Δήμαρχος εδώ, κύριος Μανδυράκης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε... Και είναι εδώ μαζί μας και αντιπρόσωποι της ε, τοπικής κοινότητας του Δήμου Δωρίδας, ε, στην Ορεινή Ναυπακτία, που είναι τα δύο μας... Ε... Ευχαριστούμε που είναι τα δύο μας πιλωτικά προγράμματα που θα τρέξουν το 2022, με πρώτο τη διάνοιξη μονοπατιών, που ξεκινά, στη δωρίδα που ξεκινάει το, το Μάιο, ώστε να καταφέρουμε να, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μονοπατιών, για να ενωθούν κάποια, κάποια χωριά και να ενισχύσουμε έτσι τον οικοτουρισμό στην περιοχή. Στα Χανιά, το πρόγραμμα θα κινητοποιήσει νέου, ώστε να ενισχύσουν την εκπαίδευση που συμβαίνει. Που, και, και μάλιστα και τις φιλοδοξίες του ε, και το όραμα που έχει και ο Δήμαρχος για το Δήμο, ε, να ενισχύσουμε την εκπαίδευση γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική δράση. Ε, άρα είναι η χρονιά που είναι, είναι μια χρονιά που είναι πολύ κρίσιμη σημασία για μας, γιατί επιτέλους θα θέσουμε τα όσα πιστεύουμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα σε εφαρμογή, θα δούμε τι δουλεύει και τι όχι. Ε, και το 22 και το 23 έχουμε δύο χρονιές ε, πιλωτικής εφαρμογής θα επιτέλους ε, 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 διαμορφώσουμε το μοντέλο μας έτσι ώστε να είμαστε πλέον ε, ε, σίγουροι ότι μπορεί να κλιμακωθεί και σε εθνικό επίπεδο ε, μέσω μιας πιθανής σύμπραξης με τις αρμόδιες αρχές ε, από το 24 και μετά. Ε, αυτά από μας και νομίζω θα, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, Μπένζαμιν, εσύ παίρνεις αυτό που έχει χτίσει η Μαρίς στη Γαλλία, αυτό που χτίζουν τα δύο κορίτσια στην Ελλάδα, ε, και το προωθείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελες να μας πεις πώς ακριβώς υλοποιείται το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή και τι θέλεις να πετύχεις από αυτό. Bonsoir à tous. Καλησπέρα σε όλου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής και είναι και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ απόψε. Όχι μόνο διότι ως Γάλλος εξ Ανατολών, εγώ φυσικά μοιράζομαι τον κύριο Έλληνα Υπουργό την αγάπη του Στρασβούργου, αλλά είμαι εδώ για να μιλήσω για αυτή την ιδιότητα του Ευρωπαίου, την θητεία του Εργού διότι θα μιλήσουμε για το οικοδόμημα. Είναι πολύ σημαντικό να το πράττει κανείς σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία φυσικά γέννησε την Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά φυσικά την Γαλλική Πρεσβεία για την υποδοχή. Η δική μα Ένωση, ο Σύλλογο Ευρωπαϊκή Αιτία του Ενεργού Πολίτη, είναι περίπου παρόμοια ιστορία με αυτήν που περιέγραψε η Μαρή. Άρα, 25 ετών συναντηθήκαμε με άλλου φίλου και αποφασίσαμε να κινητοποιήσουμε αυτή την ιδέα τη ευρωπαϊκή κινητοποίηση και να την ανοίξουμε σε όλου. Σήμερα υπάρχει το αέρασμο, οπότε 2.000 νέοι κατ' έτο μπορούν να απολαύσουν την κινητικότητα. Υπάρχει το σώμα αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η ιδέα λοιπόν είναι πώ μπορούμε να έχουμε αυτή την εμπειρία σε κάθε Ευρωπαίο έτσι ώστε να οικοδομηθεί αυτό το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον το οποίο όλοι φιλοδοξούμε και πιστεύω ότι αυτή άλλωστε είναι η φιλοδοξία πίσω από την ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου περί μια Ευρωπαϊκή Ενότητα στην Εργοπολίτη για ένα εξάμεινο, έτσι ώστε κάθε νέο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να την απολαύσει. Φυσικά. Η οικοζήνη ήταν εδώ σήμερα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω άπαντε γιατί μα έδωσαν το λόγο, γιατί υπάρχει μια πλατφόρμα. Η ιδέα είναι να επιτρέψουν του νέου να δράσουν στη θεωρία και στην πράξη με αυτήν την ιδέα τη θητεία του Νόργου Και πιστεύω ότι είναι τώρα πιο σημαντικό παρά ποτέ, διότι σήμερα, στι δυστυχεί συνθήκε που ζούμε, θα πρέπει να συνενωθούμε ω Ευρωπαίοι και να οικοδομήσουμε κάτι μαζί. σω πολύ συνοπτικά, δεν θέλω να μακρηγορήσω και να Επαναλάβω τη διάρκεια μια ομιλία του Γάλλου Προέδρου, αλλά να δούμε τι δεν είναι η θητεία του Εργοπολιτή. Δεν είναι η αντικατάσταση του σώματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι η αντικατάσταση αυτού, αλλά είναι μια επέκταση όπου πρέπει να το δούμε έτσι, μια επέκταση που είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μια ιδέα να ανοίξουμε αυτό το εγχείρημα σε όλους τους νέους και αυτό σημαίνει, όπως το είπαν πολλοί άλλοι νέοι μαζί μας, οι οποίοι ζουν μια εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί νέοι. Νέοι οι οποίοι σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά εργαλεία. Αυτό επίσης σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη φιλοδοξία, την οποία ήδη ξερεύνησαμε μαζί. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε τα εργαλεία εκείνα τα οποία επιτρέπουν στου νέου να εμπλακούν στην πατρίδα του με διαφορετικέ υπηρεσίε. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αύριο και σιγά σιγά σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι ώστε να υπερβούμε τα όσα γνωρίζουμε τώρα. Επίση, είναι η ιδέα να δημιουργήσουμε γέφυρε μεταξύ προγραμμάτων. Αυτό που έγινε και δοκιμάστηκε με την Ινστιτούτα στη Μέση και στο Στρασβούργο, έχουμε ήδη αναπτύξει το πρόγραμμα στην Ιταλία με του τοπικού εταίρου μα. Ε, ήταν κάτι που μα επέτρεψε να έχουμε θητή ενεργού πολίτη σε εθνικό επίπεδο για έξι μήνε. Αυτό υπάρχει και έτσι αυτό μπορεί να ακολουθηθεί από άλλου έξι μήνε με το Ευρωπαϊκό Σώμα Ενεργού Πολίτη. Άρα αυτέ οι πράξει είναι αλληλοσυμπληρούμενε και είναι αυτοί, αυτό μάλλον ο χαρακτήρα αλληλοσυμπλήρωση που θα μα επιτρέψει να έχουμε ω κοινό περισσότερου νέου και να δημιουργήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή δυναμική. Κάτι άλλωστε που ανέφερε και ο Γάλλος Πρόεδρο για να οικοδομήσουμε αυτό το μεγάλο διακύβευμα υπέρ τη νεότητα μαζί. Έτσι λοιπόν είναι μια συλλογική εμπειρία, διότι όπω το είπε και ο Φραντσέσκο πρωθύστερα, την πρώτη φορά στη μέση είχαμε 12 Γάλλου, οι οποίοι έζησαν, δούλεψαν, οι οποίοι δημιούργησαν φιλίε με έξι Γερμανού, δύο Ιταλού, έναν Βέλγο, πριν οι ίδιοι να πάνε στην Ιταλία για να δείσουν την ίδια εμπειρία με Ιταλού. Άρα η ιδέα τη Ευρωπαϊκή Ιδέα Πολίτη είναι να δημιουργήσουμε κάτι μαζί με το Εράσμου, που είναι ο πυλώνα τη ευρωπαϊκή κινητικότητα και θα επιτρέψει στο μέλλον σε νέου φοιτητέ να ζήσουν και να οικοδομήσουν φιλοσοφικά ω Ευρωπαίοι, να δημιουργήσουν ένα δεύτερο πυλώνα που είναι αυτό τη δέσμευση και τη δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ευρωπαϊκή κονίστρα σπίτι του, αλλά και σε μια άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματο τη σε Υπήρου. Το κάναμε αυτό σε μια μικρή κλίμακα με τον πιλότο μα, με την πιλωτική εφαρμογή δηλαδή. Τώρα είμαστε περίπου 30 οργανισμοί, 12 κράτη, 11 κρατημέλη. Η ιδέα είναι χώρε που είναι προηγούμενε όπω η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Μάλτα, η οποία αποφάσισε να αναπτύξει κάτι και να το δοκιμάσει με αυτήν την φόρμα τη Ευρωπαϊκή Αιτία Ενεργού Πολίτη σε εθελοντικό επίπεδο. Και έπειτα, επί διά των οργανώσεων, θέλουμε να βάλουμε ένα μικρό διδαράκι που κατόπιν θα αποτελέσει αυτό έμπνευση για την πολιτική σκηνή. Αυτό συνέβη στη Γαλλία αλλά και σε πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Είχαμε την τύχη που όλοι να μα υποστηρίξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν στρατηγικό εταίρο, το Erasmus Plus, που έτσι μπορέσαμε να φτάσουμε σε χρηματοδότηση με έναν στόχο ποιος ήταν αυτός να εκκινήσουμε μια μορφή Θητεία συνεργού πολίτη σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά έχουμε και την νησιτέ και την οικογένεια, η οικογένεια που είναι εμπλεκόμενα μέρη. Συνεπώ, έχουμε ω όπλα τι ευρωπαϊκέ επιλογέ για να κερδίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Εμεί είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι και αυτή τη στιγμή ακούσαμε να γίνεται λόγο για αυτή την πρωτοβουλία από την Μαρή και για την οικογένεια. Είναι ένα πρόγραμμα πιλότου που θα ξεκινήσει τον Μάιο. Θέλουμε να. Το υποστηρίξουμε γιατί είναι προφανέ ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα τέτοιο εθνικό εργαλείο και έτσι εν συνεχεία να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο. Και πρέπει να πω ότι είναι ένα εργαλείο που όλε οι δομέ μπορούν να υιοθετήσουν. Ξέρω ότι σήμερα υπάρχουν πολλέ ενώσει εδώ στην αίθουσα που ασχολούνται με τον εθελοντισμό. Αυτέ οι πρωτοβουλίε βρίσκονται πολύ κοντά. Στον εθελοντισμό και στη θητεία του Νεργού Βλέπουμε μεγάλη δυναμική ακόμη και σε επίπεδο συλλόγων ή επίπεδο του συνέρχεσθε. Είναι κάτι που είναι κοντά στην ευχή μα. Να το δούμε αυτό και σε κάποιε άλλε χώρε. Η κεντρική ιδέα, ποια είναι, η κεντρική ιδέα, όπω προείπαμε άλλωστε, είναι να σκεφτούμε όλοι μαζί, να επιτύχουμε μαζί στη δημιουργία αυτή τη θητεία του Νεργού Πολίτη στην Ελλάδα. Όπω είπε η Έρικα, η Λία κτλ. Και θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω τους Έλληνες εθελοντές. Έχουμε την Ευθαλία, τη Μαρία Ελένη και τα λοιπά, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να κάνουν κάποια πράγματα εδώ. Και πέραν τούτου και πέραν αυτού του σημαντικού διακυβεύματο να δημιουργήσουμε την εθνική πολιτική σε ελληνικό πλαίσιο, πρέπει να επιτύχουμε για να οικοδομήσουμε μια κοινή θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι μιλάμε για θέματα τα οποία συζητώνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Ο πρόεδρο Γαλλική Δημοκρατία άλλωστε το έχει θέσει στην ατζέντα. Και τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώ εμεί μπορούμε να κάνουμε να ακουστεί αυτή η φωνή, η φωνή τη Πορτογαλία, τη Ελλάδο ίσω τη Κύπρου αύριο, τη Ιταλία, όλων αυτών των χωρών που ήδη έχουν εμπλακεί σε αυτή τη δυναμική που θα μπορούσαν να τη δημιουργήσουν. Και έτσι σιγά σιγά τα 27 κρατημέλη θα μπορούσαν να προοδεύσουν σε αυτή τη φιλοδοξία από κοινού. Μέσα από αυτό να δοθεί ένα πρόσωπο στην Ευρώπη, το πρόσωπο του εθελοντή που ήδη ξέρετε. Το πρόσωπο αυτής ε, της δέσμευσης, σπίτι μας ή και αλαχού, γιατί αυτό είναι η ευρωπαϊκή ταυτότητα να είμαστε μέρο μια χώρα αλλά και πολλών χωρών ταυτόχρονα να έχουμε ένα κοινό πεπρωμένο και να διατρανώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία φυσικά βρίσκεται κοντά στην καρδιά μα και είναι αυτό που ήθελαν οι Ευρωπαίοι προπάτορέ μα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε η Ευρώπη του αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέντζαμιν. Προχωράμε στο δεύτερο κύκλο των ερωτήσεων που έχει να κάνει με την έννοια ε, της θητείας του ενεργού πολίτη. Ε, Μαρί, τι σημαίνει για σένα η θητεία του ενεργού πολίτη; Πώς θα την όριζες; ε, τι σημαίνει για σένα η έννοια της θητείας του ενεργού πολίτη; Πώς θα την όριζες; moi, très... Για μένα είναι απλό η ευρωπαϊκή θητεία είναι να οικοδομήσουμε την Ευρώπη του αύριο με τους νέους όλων των ευρωπαϊκών κρατών, με όλες τους, τις με όλες τις λιτερότητες. Ήμουνα συνοπτική. Θέλετε πολύ. να... Έρικα ε, ε, και Λία, τι σημαίνει για σας... Ε, η θητεία του ενεργού πολίτη για την ελληνική πραγματικότητα όμως. So, I, I'm this θα απαντήσω στην ερώτηση αυτή λίγο διαφορετικά και έρικα θα προσθέσει κάτι. Για μένα, όπως είπα και πριν, αυτή η Ευρωπαϊκή Θητεία άλλαξε τη ζωή μου. Το έκανα δύο φορές σε πολύ διαφορετικές στιγμές της ζωής μου. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο 2009 στην Αμερική. Όπως ξέρετε, αυτή ήταν μια πολύ ασταθής περίοδος. Άνθρωποι τελείωνε το πανεπιστήμιο και οι άνθρωποι σου έλεγαν «Καλή τύχη να βρεις δουλειά τώρα». Ο πρόεδρος Ομπάμα τότε, σε απάντηση της οικονομικής κρίσης, τριπλασίασε το μέγεθος του προγράμματος στο οποίο εγώ συμμετείχα. Ήταν κάτι σαν δίκτυα ασφαλείας για μένα τότε. Ήταν ένα τρόπο να μπω στην αγορά εργασία, να αποκτήσω κάποιε πρακτικέ δεξιότητε, και τελικά με οδήγησε στην καριέρα αυτή α, για την α, υπηρεσία του γενικού καλού. Τη δεύτερη φορά που συμμετείχα ένα πρόγραμμα, ήταν για να αλλάξω μονοπάτι, να αλλάξω ειδικότητα. Ήθελα να μπω στην ενέργεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια και μπήκα σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά, εργα... αγορά εργασία. Δύο λοιπόν πολύ διαφορετικοί λόγοι, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε αυτό γιατί με μεταμόρφωσαν, με άλλαξαν. Όχι μόνο σε όρου σταδιοδρομία, αλλά όταν τελικά έκανα αυτή τη χρονιά τη ευρωπαϊκή, όχι ευρωπαϊκή, Αμερικανική θητεία, ένιωσα μέρο μια κοινότητα. Ζούσα στη Νέα Υόρκη τότε επί οκτώ χρόνια και εκείνη τη χρονιά τη θητεία, πραγματικά κατάλαβα, κατανόησα την πόλη υπό ένα άλλο πρίσμα γνώρισα άλλου ανθρώπου, εργάστηκα με άλλου ανθρώπου, έμαθα πώ να αλληλεπιδρώ με την πόλη. Και το ίδιο όταν μετακόμισα στην Καλιφόρνια. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο μία εμπειρία που σε μεταμορφώνει για τι δεξιότητες του, αλλά πραγματικά στο βάθο του είναι σου, για το πώ αντιλαμβάνεσαι την κοινωνία. Οι συνάδελφοί μου, οι φίλοι μου συνάδελφοι μου έχουν γίνει οι πιο κοντινοί μου φίλοι. Είναι αυτοί που με ενθαρρύνουν. Αυτοί που με ενθαρρύνουν να το ξεκινήσω αυτό στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι με του οποίου συνεργάζομαι καθημερινά σε διαφορετικού τομεί. Οι άνθρωποι πραγματικά που γνωρίζει σε μια θητεία του ενεργού πολίτη γίνονται η οικογένειά σου, σε εμπνέουν, σε εμπνέουν να παραμείνει δεσμευμένο και ενεργό. Αυτά ω προ την προσωπική μου εμπειρία και σε αυτά που ελπίζω ότι θα συνεχιστούν μέσω του προγράμματος που εμεί χτίζουμε. Um... <σομίως> ε, ο, όπως είπε, νομίζω έδωσες λίγο την ηλικία μας. Όπως είπε και η Λία, είμαστε, είμαστε και οι δύο προϊόντα, η γενιά μας είναι προϊόν της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα ό,τι ζούσε η Λία στην Αμερική, το ζούσα κι εγώ στην, στην Ελλάδα έτσι όταν τελείωσα τις σπουδές μου... έφυγα όπως και πολλοί άλλοι... από τους συμφοιτητές μου και συναδέλφους μου τότε... στο εξωτερικό προς αναζήτηση ευκαιριών που θα μου επέτρεπαν... να αποσβέσω την επένδυση που έκανε και η οικογένειά μου... αλλά και εγώ ίδια στις σπουδές μου... και στην κορύφωση της κρίσης δεν κατάφερα να επιστρέψω ποτέ... στην Ελλάδα υπό τις συνθήκες που θα ήταν για μένα... Ε, γόνιμες ε, άρα αν υπήρχε ένα αντίστοιχο τι σημαίνει για μας η θήτεια των εργού πολίτη, στο ελληνικό ε, context. αν υπήρχε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να είχαμε κρατήσει ε, αυτό το ταλέντο των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό άρα για, για μας αποτελεί ε, το πρόγραμμα και μια λύση ε, στο brain drain και ενίσχυση του brain gain για το οποίο μιλάει ε, και η κυβέρνηση σήμερα ε, άρα μιλάμε για κατά για ενίσχυση ε, και της αγοράς, με δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης ε, για νέους ε, και μιας και απευθυνόμαστε σε νέους 18-28 ετών. Ε, και όπω αναφέραμε και πριν, στοχεύουμε συγκεκριμένα την κλιματική δράση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει και μία δίωδο αποκατάσταση πάλι τη εμπιστοσύνη των νέων του θεσμού, καθώ θα συμμετέχουν και αυτοί στη δημιουργία ε, των δραστηριοτήτων και των δράσεων που θα μπορούν να ενισχύσουν ε, τι τοπικέ κοινότητε γύρω από αυτά τα θέματα. Ε, άρα, ε, το πρόγραμμα στην Ελλάδα έχει τις ιδιαιτερότητε που η Ελλάδα σήμερα έχει σαν χώρα, ε, αλλά και το δυναμικό των Ελλήνων ε, και των νέων πολιτών που έχουμε σαν χώρα. Ε, και, και ελπίζουμε μέσω του προγράμματός μας να μπορέσει και η Ελλάδα όπως και η Γαλλία ε, ήταν πρωταγωνιστής στη δημιουργία του προγράμματος στην Ευρώπη, αλλά να αποτελέσει και το οικογενειά ένα πρωτεργάτη στη δημιουργία του, της θητής του ενεργού πολίτη συγκεκριμένα γύρω από την κλιματική δράση. Ε, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Λία και Έρικα. Μπέντζαμιν, τι σημαίνει για σένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η θητεία του Ενεργού Πολίτη, ήδη άρχισα να το εξηγώ. Πιστεύω ότι Πρέπει να σκεφτούμε πώ θα δημιουργήσουμε μια πραγματικότητα. Θα είμαι σύντομο. Σήμερα υπάρχουν χώρε όπου ήδη είμαστε ενεργοί σε επίπεδο πιλότων, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα. Ελπίζουμε πολύ γρήγορα να είμαστε και αλλού στην Γερμανία και στην Αυστρία, που ήδη έχουν αυτά τα εθνικά εργαλεία. Θα μπορέσουμε από κοινού να έχουμε μια ολιστική εμπειρία. Και για την Ελλάδα. Αυτό αναφέρθηκε. Υπάρχουν χώρε που σήμερα σκέφτονται ή έχουν ήδη δοκιμάσει σε μια μικρή κλίμακα, όπω η Πορτογαλία ή Μάλτα ένα εθνικό, μια εθνική υπηρεσία ενεργού πολίτη. Σκέφτονται δηλαδή να δημιουργήσουν αυτή την εμπειρία, αλλά η Ελλάδα σήμερα έχει την ευκαιρία με το Οικογένεια και το πολιτικό πρόγραμμα τον Μάιο να βρίσκεται πραγματικά στην προμετωπίδα να είναι μια χώρα που θα προσθεθεί σε αυτή την οικογένεια της εταιρείας ενεργού πολίτη, χάρη στην οικογένεια και ίσως και άλλες δομές αύριο. Επίση, η υποστήριξη των θεσμών είναι εδώ. Άρα, η Ευρωπαϊκή Θητεία Ενεργού Πολίτη, τι είναι για μένα, έχει να κάνει με το να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι όλοι μαζί και να αποφασίσουμε όχι κατά μόνα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώ θα δημιουργήσουμε μια πραγματικότητα για όλου του νέου όπω έχει προταθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μπένζαμιν. Παρότι είχαμε άλλο ένα κύκλο ερωτήσεων, αλλά επειδή έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ εκτό χρόνου. Θα αναγκαστούμε να το διακόψουμε. Πιστεύω, όμως, ότι θα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα να ασχοληθούν με το ζήτημα, να το επικοινωνήσουμε πολύ περισσότερο, ώστε να γίνει πετυχημένο και στην Ελλάδα. Και θα ήθελα κάποια στιγμή ε, η Λία ε, και η Έρικα να μας πούν ή και μετά, επειδή έχουμε τους υπουργούς μαζί μας, να συζητήσετε με τις δύο κυρίες ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν ώστε να γίνει επιτυχημένος και ο θεσμός στην Ελλάδα. Ε, τέλος, για το κλείσιμο θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο η πανδημία μεταδοτική αλλά είναι και τα συναισθήματα που μοιραστήκαμε είναι και οι καλές πράξεις και οι καλές πρακτικές και νομίζω ότι αυτό είναι που εισπράξαμε ε, όλοι σήμερα εδώ. Eh, για το κλείσιμο θα ήθελα να καλέσω το Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, τον Νίκο, Νίκολας eh, Εμπαλάν, eh, για να κάνει εκείνο το κλείσιμο. avec un micro, mais ça va θα είμαι πολύ σύντομο γιατί πιστεύω ότι είπαμε τα πάντα. Συγκρατώ δύο θέματα. Σήμερα παρακολουθήσαμε πιστεύω αυτό που είναι ή θα έπρεπε να είναι η ευρωπαϊκή μέθοδος. Όσοι είναι αντίθετοι στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και υπάρχουν πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι ένα, ε, μια ένα γραφειοκρατικό οικοδόμημα και είναι λάθος. Είναι λάθο. Η δήλωση του Σούμαν στις 9 Μαΐου το 1950, ε, τότε, ε, δύο την ίδια εποχή, ε, ο, ο δήμαρχος του Μομπελιά και του Λούτσβικ, ε, δημιουργούσαν μια αδερφοποίηση των δύ δύο δήμων τους, 50 χρόνια αργότερα, ενώ ήταν ακόμα νοπές οι μνήμε από τον πόλεμο, ο δήμαρχος ε, του Μομπελιάγη είχε μετατοπιστεί στο ε, στη Γερμανία και η συνθήκη των ηλισίων αργότερα του 1963 δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν επί 17 χρόνια πολίτες, συλλογικότητες, σχολεία, πανεπιστήμια δεν είχαν ανταλλάξει, δημιουργήσει ανταλλαγές και δεσμούς μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Η συνθήκη του 1963 άλλαξε εκ βάθρων την νοοτροπία και την προσέγγιση των χωρών Γαλλίας-Γερμανίας και την είχαν προωθήσει όλες αυτές οι πρωτοβουλίες επί 17 χρόνια. Και αυτό ακριβώς κάνεται με αυτόν τον θεσμό του ενεργού πολίτη. Είναι πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμμετοχή του πολίτη σε συνεργασία με το κράτος και μπορούν να εφαρμοστούν παντού στην Ευρώπη με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών. Το δεύτερο σημείο απευθύνεται στους Έλληνες φίλους μας. Γνωρίζετε ότι σας αγαπάμε εμείς οι Γάλλοι και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους. Ξέρουμε ότι οφείλουμε στην Ελλάδα και θα ζητούσαμε μόνο. Ξέρουμε ότι από σας έχουμε πάρει την αισθητική, τη φιλοσοφία, την πολιτική, αλλά και το πνεύμα του πολίτη. Όταν μελετά κανείς την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος και νομίζω ότι ο Μπαζαμά διδάσκει, μαθαίνουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι 5-6 αιώνες π.Χ. οι οποίοι είχαν πει εμείς ανήκουμε σε μια πόλη ένα μέρος του χρόνου μας, των μέσων μας, θα πρέπει να αφιερωθεί στο κοινό καλό. Νομίζω ότι εδώ ακριβώς εγχράφεται ο θεσμός αυτός του ενεργού πολίτη, της θητείας του ενεργού πολίτη. Και νομίζω ότι όλοι εμείς, όλοι οι Ευρωπαίοι, ευελπιστούμε να προσχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κύριε Διευθυντά. Σα ευχαριστώ... ευχαριστούμε όλου για την παρουσία σα. κάτι που δεν είχε προβλεφθεί, θα ήθελα να τιμήσουμε όλου του εθελοντέ, του προέδρου, του εκπροσώπου των συλλόγων, οι οποίοι εργάστηκαν αυτέ ε, σήμερα. Του καλώ να έρθουν εδώ μαζί μας, Μελίνα, όλοι οι άλλοι, όλοι, για να δείξουμε την προσπάθεια και που καταβλήθηκε. Πρέπει να σας πω ότι το Σεπτέμβρη του 2021 ξεκίνησε η προσπάθεια με ένα mail που έλαβε ο κύριος Πρέσβης, αντέδρασε άμεσα. Ελάτε, 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 ελάτε παρακαλώ, ελάτε όλοι. Ο κύριος Πράσβης λοιπόν είχε λάβει το Σεπτέμβριο του 2021 ένα μήνυμα, αντέδρασε άμεσα, άμεσα λέγοντάς μου ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε, να επικοινωνήσουμε με αυτούς τους νέους, με αυτούς τους συλλόγους και να δούμε τι έχουν να μας προτείνουν. Και χαιρόμαστε σήμερα που διεξήχθη αυτή η βραδιά μαζί σας, μπροστά σας και ευελπιστούμε ότι θα ανοίξει το δρόμο στην θητεία του ενεργού πολίτη στην Ελλάδα και θα έγγραφει στην ευρωπαϊκή θητεία του ενεργού πολίτη. Ποιο λείπει, λείπει κάποιο. <Και> Ελάτε. Χειροκροτήστε τους. Ευχαριστούμε. <Καιροπροτίστοι> σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε. Πλέον τελειώσαμε, τελείωσε αυτή η βραδιά σε αυτή την αίθουσα, όμως σας καλούμε στο μπίστρο για να μοιραστούμε μαζί ένα ποτήρι. Καλό σας βράδυ.